Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Ο κύριος Λευτέρης Λούτων Χατζηπαντελίδης στη Δίνηση των Ήχων. Ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας στο Production. Ο Γιάννης Δησιράπης είναι. Οκ, δεν πειράζει. Η κυρία Αβυγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κώστας Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Τώρα με το Hall Double Play από την Ελλάς Online μπορεί να απολαμβάνεις απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps, όλα αυτά με 23 ευρώ το μήνα και για τους συνδρομητές Vodafone η τιμή είναι 18 ευρώ το μήνα. Γράφετε 9.55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 54.340, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Για ό,τι θέλετε στο Facebook, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό, έχουμε σε ισχύ τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος καθημερινά στέλνει ένα ζευγάρι σε Μύκονο, Σαντορίνη ή Ηράκλειο στην εκπομπή του Βασίλη και του Γιάννη, του Γιάννη και του Βασίλη. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54344. 11 και 4 το κάθε πρωί ακούγεται ένα όνομα, κληρώνεται ένα όνομα. Στα επόμενα 30 λεπτά επικοινωνεί με το Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM και αυτόματα κερδίζει αεροπορικά εστία και διανυκτερεύσεις προσφορά από το Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Να πω ότι τώρα πετάτε από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Ρόδο και Ζάκυνθο από 32 ευρώ με την Ελληνέρ. Την αεροπορική εταιρεία που θα γίνει η νέα σας αγαπημένη γιατί σας πάει στον προορισμό σας οικονομικά αλλά και με στυλ. Με ευρύχωρα καθίσματα σε υπερσύγχρονη ανακαινισμένη καμπίνα, δωρεάν αποσκευή 20 κιλών και χειραποσκευή 5 κιλών, σνακ και ρόφημα δωρεάν σε κάθε πτήση. Είπατε τίποτα? Ο άλλος διαγωνισμός είναι από τους αγαπημένους του Κωστή για τους φίλους του θεάτρου. Μιλάμε για τη θεατρική παράσταση «Τα μυστήρια της ζωής» με τον Γιάννη Μαλούχο και για την παράσταση η οποία θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10. Είσαι θεατρόφιλος κύριε. Εγώ δεν είμαι. Από θέατρο σε θέατρο. Δεν έχω ιδέα από θέατρο. Δεν έχεις ιδέα από θέατρο. Από κινηματογράφο. Ναι. Από κινηματογράφο. Πάω, πηγαίνω συχνά. Για τζάμπα πρόσκληση, δεν πας. Το πώς πηγαίνω ενδιαφέρει κανένα. Δεν με νοιάζει εμένα. Ποιο έργο είδες τελευταία στον κινηματόγραφο? Εσύ που πιο πλήρωσες δηλαδή? Πιο πλήρωσα. Ναι. Εγώ βλέπω τηλεόραση, θρίλερ. Όχι, είπες ότι είσαι θεατρό και ξέρω ότι είσαι θεατρό πλέον. Α, το φέρτη, είδα τελευταίο. Πλήρωσες? Γιατί πλήρωσα. Γιατί να μην πληρώσω. Εγώ λέω δεν πλήρωσα. Για κάνω. Εγώ βάμπα να υποχρεωθώ στο φέρτη 10 ευρώ τζάπα, του κάνω διαφήμιση. Βάμπα. Το έκανες τώρα. Εντάξει, τώρα τελείωσε. Άρα μπήκε ζάπα. Τώρα τελείωσε, ρε Χαϊβάνι. Άρα μπήκε ζάπα. Έχω ραντεβού
Βεβροδίκο Πουβόπουλο. Λοιπόν, ναι, γράφεται Α1, αφήνεται κενό. Ναι. Γράφεται τη λέξη καζίνο, το ονοματεπώνυμο και το στέλνει στο 54. Καζίνο, γιατί, τι έχει. Γιατί η παράσταση είναι στο θέατρο Βεργίνα. Στο θέατρο είναι η παράσταση. Ναι. Στο καζίνο. Ακριβώς. Ο Μαλούχος θα πάει στο καζίνο. Πάνω από 21 ετών. Είναι φίλος μου ο Μαλούχος, τα ξέρεις. Η γυναίκα του είχε ένα ωραίο σαντουιτσάδικο, πηγαίναμε τρώγαμε εκεί στην πλατεία υποδρομίου. Καλά έκανε. Εγώ δεν το πω, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ναι. Γαμώτο, ένα ωραίο ήταν. Μπουγάτσα είχε αυτά, ιστορίες κόλπα. Πήγαινε ο Μαλούχος το πρωί, ξυπνούσε η ώρα 12, η άλλη ξυπνούσε η ώρα 8. Ο Μαλούχος είναι καλλιτέχνης όμως. Ίδιος ο Στοχ όταν έκανε τις τρίπλες έξω από την περιοχή. Δεν αμφιβάλλω πολύ καλός ο Μαλούχος, να πάτε, είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, 72 χρονών είναι, αλλά είναι φανταστικός, αϊκίνητος, αϊθαλής, γλίγορος. Και μου έχει πει και πολλά παρασκήνια για το θέατρο και τον κινηματόγραφο. Ένας άνθρωπος εργάτης στο θέατρο, να πάτε το δείτε. Α1 ένα κενό. Καζίνο, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Να πάω το δω. Για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να δουν την παράσταση. Να πας να αρχίσει να καλλιεργήσει λίγο δεν είμαι θεατρό. Το πνεύμα. Είσαι γουρουνόφιλο. Αν διαβάζει, καλλιεργήσει το πνεύμα σου. Εσύ διαβάζει. Το τι κάνω εγώ. Η ταρατατά, τι τρά στο γέλιο, διάβασε. Το πάει Μικι Μάους. Τι διάβασε, την Αγία Γραφή. Διαβάζαμε μικρή. Τι διάβασε. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Τον εξάψαλμο της Φασιανής. Κασιανής, πως τι έγινε, ρε παραστάτες της Φακής, λέει. Έρχεται ο Πυρούνια στο δεξί χέρι του Μόραλι. Ναι. Μέρος Πεφό, επαναστάτες. Μόνο εγώ είμαι καθαρός και περίπτωση. Μπράβο, τα πόρα αυτό απλώς πρώτη. Μπράβο. Τα λέει πολύ ωραία το μήνυμα. Σας είπα εγώ θα προσκυνήσετε δαχτυλίδι για να μείνετε κατηγορία. Όχι αυτόνομοι εμείς μόνοι μας. Και ποιο θα τολμήσει να πάρει το Διούδη, ετοιμάζουν τερματοφύλακα. Ήρθε. Δανικό. Δεν ξέρω αν ήρθε, δεν ήρθε. Έκλεισε. Ο Πυρούνια ήρθε, ο Κουτάλα, ο Μαχαίρα. Έκλεισε. Ρε ήρθε ο Πυρούνια. Άσε, ο Διούδης δεν μπορεί... έκλεισε, ρε φίλε, κανένα. Δεν έκλεισε ο Πυρούνια. Όχι. Ποιο έκλεισε, ο Μαχαίρα, ο Κουτάλα. Δεν έκλεισε δεν κανένα. Δεν έκλεισε κανένα. Πώ μιλά για κάτι. Εντάξει. Σε ποιο χρυσοχώδα θα το κάνουμε. Δεν έκλεισε κανένα. Σε ποιο χρυσοχώδα θα πάμε να κάνουμε. Πάμε στο Μαυροδόντι που είναι στην Ελλάδα. Πριν από λίγο μιλούσα ο Παθανασάκη στον Παθανασάκη τον είδα. Ναι. Κουβαρντόπεδο. Τι ήθελε. Εσύ τουλάχιστον δεν νομίζω ότι είσαι από αυτού με το χέρι απλωμένο Αμερικού. Όχι βέβαια. Τότε τι. Πλέον είχα να προπονηθεί. Καλύτερα σφιχτό και νοικοκύρη παρά απλοκέρι. Συμφωνώ. Και να χρωστάμε. Συμφωνώ. Μαγκιά του. Με το 7ο μπάτζετ βγήκε κατηγορία. Σε παρακαλώ. Μαγκιά του. Νοικοκύρη να είναι. Να είναι νοικοκύρη. Τα μούτρα του κάτι έχουν. Άμα δεν σ' άρεσε τα μούτρα του, μην το κάνει γαμπρό σου. Μην το παντρεύεσαι ούτε πεθερό σου. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Φοβάμαι μήπως του μεταδώσετε τη μιζέρια. Και έχει, να δηλαδή, μεταδώσει ποιος. Ο Ηρακλής τη μιζέρια. Ο Ηρακλής. Μην του μεταδώσει τη μιζέρια. Δηλαδή γιατί... έχει το DNA του Ηρακλής. Εσύ πρώτος και καλύτερος. Μπράβο στον Αλέγκρι που έπαιξε ανοιχτά και του έκανε τον πισινό βάζο ο Μέση και η Μπαρσελόνα. Μπράβο που έφαγε τρία γκολ. Ούτε πώ λένε τον προπονητή τη Μπαρσελόνα. Ναι, ναι, ναι. Ο βοηθός κάνει τη δουλειά. Ούτε πώ τον ξέρει. Ο βοηθός με το κόκκινο ρόλο. Με έλεγε χτες ιστορίες για το Μέση. Δεν ξέρω ότι δεν μιλάει ο Λουίς Ενρίκε με το Μέση. Ενώ, δεν το ξέρει. Εμένα, λέει τα δικά. Δεν με νοιάζουν εμένα τα ρεπορτάζ. Εμένα με νοιάζει η μπάλα. Εμένα με νοιάζει η μπάλα. Αν δεν μιλάει ο προπονητής με τον Μέση. Όταν βγαίνει ο συνεργάτης μου και μου λέει μπράβο στον Αλέγκρι που έπαιξε ανοιχτά, είναι επίπεδου Χατζηπαναγή που έτρωγες 3 και έβαζες 4. Και έτρωγες 5 και έβαζες 2. Επειδή είσαι παραμυθάς. Αυτή τη κουλτούρα. Επειδή είσαι παραμυθάς, δεν είπα ποτέ μπράβο στον Αλέγκρι που έπαιξε ανοιχτά. Θε το είπε. Είπα μπράβο στον Αλέγκρι. Ναι. Για την πορεία και ναι. την που έκανε. Για το μάτς αυτό. Να τελειώσω. Ναι. Για την πορεία που έκανε με τη Γιουβέντους και με το βούλωσε. Ναι. Γιατί δεν τον είχα σε μέσα. Για το τελικό να μας πεις. Μπράβο τον είπε. Και στον τελικό. Έβαλε τον Πύρλο Εξάρι. Κοίταξε στα, που ναι. κοίταξε στα μάτια ναι, ναι. την Μπαρσελόνα. Διαφωνώ ναι. μετά την ισοφάριση. Α. Αυτό δεν μειώνει όμως το κουτσάρισμα του. Το κουτσάρισμα του. Δεν το μειώνει. Με τον Πύρλο Εξάρι. Δεν το μειώνει. Δεν είναι να πατάει ο Ινιέστα με το Μαρκίζιο του Καραμπά. Δεν είναι αλάνθαστος, δεν είναι ο Θεός. Τέλος. Και καλή είναι η Γιουβέντους των 200 εκατομμυρίων ναι. με την Μπαρσελόνα των 800. Εντάξει, σε παρακαλώ. Συμφωνώ, εντάξει. Και ο Ηρακλής του 7ου μπάτζετ με τον Νίκο τον Πουβοδόπουλο πήγε και έβαλε μαζί του. Αλλά ήταν άλλοι 80 εκεί. Ναι. Ήταν να πούμε προπονητάρα και ο μυροφορείς τεχνική διευθυντάρα. Πόσο πολύ μπορεί να σε ενοχλεί που πήγα να φάω. Δεν με ενοχλεί αυτό. Το ότι είσαι ψεύτης με ενοχλεί. Αποδείχθηκε ότι βγάζεις πράγματα από το μυαλό σου. Εγώ, ότι δεν υπάρχει κανένα ναι, ναι. ψέμα. Εγώ πάσχω από μυθοπλασία. Καλά, αυτό είναι γνωστό. Ναι, εντάξει, ναι. Εδώ έβγαλες ότι ο Ηρακλής δεν θα πάρει άδεια. Όχι, εδώ έβγαλες ότι φυλάει δαχτυλίδι. Εδώ τους είπες τώρα ότι πήρε τον Πυρούνια. Δεν τον έχει πάρει τον Πυρούνια. Σου είπα, ο Ηρακλής θα φυλήσει δαχτυλίδι. Μπαπ, καλά κάνεις και λες ότι θέλεις. Άσερε αλατζά, όχι. Δεν μη μεταλλεύει. Καλά κάνεις και.
Ο ίδιος ο Παπαθανασάκης είπε πριν. Ο Πυρούνιας ήρθε. Ο ίδιος ο Παπαθανασάκης, ναι, είπε, είπε πριν, ναι, ότι δεν κάνω συνεργασία με καμία ομάδα. Πάμε τέλειωσε. Μόνοι μας. Τέλειωσε. Να το δω. Άχι. Και να το πιστεύω. Από τη στιγμή. Ήτανε. Στραβωμένος ήταν με ποιον. Με εμάς. Με αυτούς που ήταν για τον Πυρούνια. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα Πυρούνια. Δεν το θέλουμε είπε... να υπάρχει. Και εμείς φωνάζουμε. Μα μην κάνει κολοτούμπα τώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Μην κάνει κολοτούμπα. Το είπε και μάλιστα τον είδο που και το λέει γιατί. Και λέει θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το ακούω και από το δικό σας το ραδιόφωνο. Εγώ τι είπα, ναι. Προφανώς για σένα το έλεγε. Για μένα το λέει, μη φοβάσαι, για σένα δεν είπε τίποτα. Εσύ μόλις καλά τα έχεις, μη στεναχωριές. Εσύ με κανένα δεν έχεις. Όλα καθόμα, ο Ηρακλής και όλα καλά. Και γιατί έβγαινε ο Μυροφορίδης, δεν ξέρω. Δεν είπα για ποιο λόγο έφυγε. Για ποιο λόγο έφυγε. Το δεν είπα τι έγινε. Το διώξαν είπε. Βεβαίως. Τέλειος. Δεν είπα ότι ισχύει. Μ' αρέσεις μπουλικό αγόρι. Τι σ' αρέσει. Μπουλό αγόρι, μ' αρέσεις. Σ' αρέσει. Μ' αρέσεις. Θέλω να πω κάτι. Είμαι ενοχλημένος με κάτι. Να ξεκαθαρίσω κάτι για το Μυροφορίδη. Ναι. Επειδή ρώτησες τώρα. Με είπες λοιπόν. Τον διώξαν. Βεβαίως. Και δεν αλλάζει αυτό. Τι να ξεκαθαρίσεις. Δεν αλλάζει αυτό. Ότι τι. Τα βάζω τα πράγματα σε μια τάξη. Για βάλτε σε μια τάξη. Το Μυροφορίδη τον έφερε στην ομάδα. Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, το προηγούμενο καθεστώς. Ωραία. Ο Μυροφορίδης με τον πρόεδρο έχουν να μιλήσουν αρκετό καιρό. Γιατί? Αυτό μόνο ο Παθανασάκης το γνωρίζει. Ναι. Το είπε σήμερα. Δεν ξέρω αν το ρωτήθηκε. Μάλιστα. Παρακάτω. Λοιπόν. Και ως εκ τούτου. Ως εκ τούτου. Το εκδιώχθηκε επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί από κάποιον. Δεν ανανεώθηκε η συνεργασία. Άσερκο και μετά. Το διώξανε, ρε. Αφού δεν μιλάει μαζί του. Ρε, το διώξανε. Ή έφυγε. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Θες είπες το διώξαν. Ναι. Μην το γυρίσεις. Τελειώνει το συμβόλαιο σε ένα φέτος. Ναι. Και δεν ανανεώνεται. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρετήσε ή σε διώχνουν? Με διώχνουν. Αυτό είπα κι εγώ. Άρα το διώχνουν. Άμα βγει τώρα ο Μυροφορίδης γιατί είναι μαγκάκος και σε πιάσει από το λαιμό και σε πει γιατί τα λες αυτά. Τι να με κάνει. Λέω εγώ, το εγώ θα φύγω. Δεν ανακατεύομαι. Έτσι φαλακρό που τον είδα γεροδεμένο. Τώρα τον Καραγκιόζη θες να τον παρεστάνεις. Κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα σε μόνο. Μα κάνει για ποιο λόγο. Γιατί μπορεί να πει για ποιο λόγο λες εσύ ότι εμένα με διώξανε, ότι εγώ έφυγα. Ναι. Εγώ δεν γίνομαι δικηγόρος κανενός. Δικηγόρος κανενός. Παρακάτω. Εντάξει. Να πω ότι μπορείτε να τηλεφωνείτε ακόμα. Προλαβαίνετε στο 2310-596-690 για τα τελευταία οκτάβια και ράπιτ τα οποία έχουν μείνει. Πόσα είναι? Με έκπτωση, δεν ρώτησα, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω, είχα άλλες δουλειές. Λοιπόν, ρώτησα, συνεχίζεται. Μπορεί να έχει μείνει ένα, μπορεί να έχουν μείνει πέντε, το ξέρω. Λοιπόν, χτες ήταν 10. Σήμερα? Δεν ξέρω, δεν μίλησα. Δεν ξέρω. Ρώτησα, έστειλα μήνυμα, συνεχίζω, μου λένε συνεχίζεις. Λοιπόν, συνολικό όφελος 5.000 ευρώ, ο Παλοδήμος έχει τραλαθεί κανονικά. Και εσείς εκμεταλλευτείτε το. Εφόσον θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο Rapid ή Octavia, 5.000 ευρώ συνολικό όφελος. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή. Δεν ξανά έγινε αυτή η τιμή. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, μετά το Αλφα Ακταίο. Σ' ακούω τώρα τι είναι αυτό το οποίο σε πείραξε. Γιατί τρώγεσαι. Κάτι με πείραξε. Θέλω να καταγγείλω τον λιμενάρχη της Ραφίνας και τον καπετάνιο του πλοίου που άφησε τόσα άτομα μέσα να περιμένουν την κονίστρα τη Μενεγάκη, επειδή άρχισε να ξυπνήσει, έφευγε 7,5 ώρα το πλοίο για Άνδρο και ολόκληρο πλοίο καθόταν εκεί να περιμένει να πούμε. Πόση ώρα? Όση ώρα και να είναι, ρε. 5 λεπτά δεν είναι. Δεν είναι 5 λεπτά, ούτε ένα τέταρτο, ούτε μισή ώρα. Αυτό ρωτώ. Περίμενε όλο ο κόσμο να έρθει η Μενεγάκη με τον τζιπ. Αλλά δεν φταίει ούτε ο Καραγκιόζη ο λιμενάρχη, ο Καραγκιόζη. Εδιόδουλος, να μην το πω αλλιώς, γιατί είναι μηνύσιμο, το λέω εγώ ο Ραπτόπουλος και να με κάνει μήνυση. Ο καπετάνιος του πλοίου, ο Εδιόδουλος και ο λιμενάρχης Ραφίνας. Και οι δυο που αφήσανε να πούμε ολόκληρο κόσμο στο λιμάνι της Ραφίνας να έρθει η Μενεγάκη επειδή να πούμε την έκανε κόλπα ο Ματέο το βράδυ και άρχισε να ξυπνήσει. Αλλά δεν φταίει ούτε ο λιμενάρχης Ραφίνας, ο Καραγκιόζης, ούτε ο άλλος, ο πλοίαρχος, ο αρχικαραγκιόζης. Φταίνε όλοι αυτοί οι οποίοι δεν βρέθηκε ένας Ραπτόπουλος να μαζέψει 10 γομάρια, γαϊδούρια, σε ένα πλοίο, θα έρχει και 10 γομάρια. Τους κάνει ομάδα να τους πει Ελλάδο, ποιο είναι το τζιπ της Μενεγάκη, σπάστε το! Να πάει να πει το λιμενάρχη, Ελλάδο, να το στριμώξει σε μια γωνιά τρία άτομα, να τον πιάσει από το λαιμό, να του πει Ελλάδο, ρε, εμείς τι είμαστε. Εμάς τι, από πισινό βγήκαμε εμείς. Λύση είναι αυτό.
Ναι, αυτή είναι η λύση στην Ελλάδα. Ρε. Αυτή είναι η λύση. Λύση να τη το κάνει το τζιπ άμμο γυάλα. Λύση. Να περιμένω εγώ με το παιδί μου. Ναι, στο λέω εγώ. Περιμένω εγώ με το παιδί μου. Τη γυναίκα μου, τον ηλικιωμένο. Τον οποιοδήποτε επαγγελματία. Ναι, ναι, όχι, θα μην ρωτήσει τίποτα. Θα περιμένω εγώ τη Γριά τη Μενεγάκη που θυμήθηκε στα 46 να γίνει μαμά να κάνει τον έρωτά τη με τον άλλο τον αργόσχολο. Άσε με τώρα, ρε. Μην συγχαίρεις με, με διακόπτεις, ρε. Άμα... Αυτό είναι κατάπτυστο που έγινε. Σταμάτα λίγο, ρε. Δε φταίει όμως ο Καραγκιόζης ο λιμενάρχης της Ραφίνας και μην τολμήσει να μου κάνει μήνυση. Μην τολμήσει. Ο Καραγκιόζης δεν είναι μηνύσιμο. Να περιμένουν 300 άτομα στο πλοίο τη Γριά τη Μενεγάκη με την Κυταρίτιδα να ξυπνήσει να πούμε να πάει να βρει το Ματέο 50 χρονών να κάνουν σεξ στα γεράματα. Δεν πάτε στο διάλογο λέω εγώ. Τσίπρα! Τσίπρα! Αυτά η αριστερά πρέπει να τα διορθώσει. Είχαμε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τα κόμματα των ναι και τα λοιπά. Υποτίθεται, ναι, υποτίθεται τώρα ήρθε η αριστερά από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Χθες ήρθε μια κυρία και προσκυνούσε τον τυφλό τον υπουργό υγείας γιατί ο άνθρωπος τρέχει. Και μην μας πείτε ότι εμείς κάνουμε καμιά βάντα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί εμείς κράξαμε το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του Ρωμανού και εγώ και ο Κόκκινος. Είστε απαράδεκτοι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Μα ασχολείστε ταμπέλες εμάς. Ούτε εμένα ούτε τον Κόκκινο. Άσε που πειραζόμαστε. Καμιά φορά και μαλώνουμε έτσι γιατί έχουμε τα δικά μας, της καθημερινότητάς μας. Οκ, okay, boys. Είμαι ο λιμενάρχης υποπλοίαρχος Τόλου Θεοχαράκης Χριστόδουλος. Ναι, ναι. Σας έκανα μήνυση, επικοινωνείτε με τον δικηγόρο μου, κύριο Αλέξη Κούγια. Ναι, 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 ναι. Αυτή και ο Κούγιας παρέα εκεί πέρα, ο μοντελοπνίχτης, να μας κάνει μήνυση. Είστε απαράδεκτοι κι εσείς στο πλοίο, γιατί μάθατε να είστε υπόδουλοι. Στην κάθε Μενεγάκη, στον κάθε υπουργό, στον κάθε επιχειρηματία. Δεν βρέθηκε. Εγώ όταν πήγα. Και τελειώνω με αυτό. Εγώ όταν πήγα στην Εύβοια να κάνω διακοπές πριν 8 χρόνια, ήταν κόρη μου 2 χρονών. Πήγα να πούμε σε μια παραλία και ήρθε ένα γιότ στα 60 μέτρα και με συγχωρείς, βγάλα τα απόβλητα εκεί πέρα. Και παίρνω τηλέφωνο να πούμε το λιμενάρχη. Και μου λέει δεν ξέρω τίποτα. Λέει εγώ πίνω καφέ, λέει με τον καπετάνιο και τα λοιπά. Του λέω είσαι λακαμάς. Λέει εμένα λες έτσι θα έρθω. Λέω έλα. Λέω αυτός δεν θα έρθει μόνος του, μπορεί να έρθει και με άλλους. Πάω στην παραλία και διαλέγω 6-7 γαϊδούρια, κάτι μπράτσα, κάτι αυτά και τα λοιπά, κάτι τατουάζ. Του λέω ελάτε εδώ ρε. Τα τατουάζ και τα μπράτσα γιατί τα καταβίβετε στις γκόμενες. Λέει μα κάτσε κάτω ρε του λέω. Έλα κάνουμε μανούρα. Θα έρθει λέω το λιμενικό εδώ πέρα, τα κάνουμε άμμο γυάλα. Και θα πούμε ότι είμαστε και θα πεις ότι είμαι και αθλητικογράφος και τα λοιπά. Αυτά τα φοβούνται αυτοί. Σκάει μήτε ένας χοντρός να πούμε. Ο τίποτα έγινε αθλητικογράφος. Ναι, εκείνη την ώρα έγινε. Ναι, εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Ναι, ρε βλάκα, εκείνη την ώρα έγινε. Πώς δεν είπες δημοσιογράφος. Πάνε τα γαϊδούρια μπροστά εγώ από πίσω. Ποιος με έβρισε, λέω εγώ ρε. Λέω το γομάρι κάτσε από δίπλα. Άμα αρχίσει το ξύλο, χτύπα και εσύ, λέω να του λένε. Τι, πάω μόνο. Σαν το Χατζηχρήστο. Από εδώ, ναι. Κρατάς, έλα εδώ, ρε, μέσα. Από εδώ, από εκεί, ιστορίες. Αυτά εδώ τι είναι, του λέω, ρε. Σκατά δεν είναι αυτά εδώ πέρα, με συγχωρείς, μεσημεριάτικα. Ναι, τι είναι αυτά εδώ, αυτά δεν είναι ελλείμματα. Επειδή ήρθε αυτό, λέω εδώ πέρα και επειδή σε κέρασε ένα όζο, ρε λιγούρι, του λέω, λιμενάρχη του πύργου Ευεία εκεί και τη Εδιψού, ρε λιγούρι, του λέω. Μάλι θα σε κάνω μήνυση, βρε, κάνε μου ό,τι θε, του λέω. Σκάει μη κι ένα χοντρό και ένα φαρδίμεσο. Εκεί του χωριού πύργου Ευβίας λέει: «Σι τι είσαι ρε χοντρέ», του λέω. Λέει στον άλλον: «Δεν μ' άφησες», λέει, «να τον ορμήξω». Λέω: «Χοντρέ, εσύ το μόνο που μπορεί να ορμήξεις είναι κάνα τα ψήμπα χλαβάρες από ποιο κοιλιά», του λέω. «Θα ορμήξεις». Γίνεται η μανούρα. Τέλος πάντων, του λέω: «Αυγό στο τηλεάστιο, α εσχίσω». Μπορούσε. Ποιος πράτσα. Βάρεσε καμία αυτού με τα τατουές. Έκανε κάτι σκουδιές, κάτι αυτό έκανε. Ναι, ναι, τι ήρθαν να μας συλλάβουν, να μας κάνουν. Θέλω να σε πω, αντιδράσαμε. Πήγα τους άλλους που κοιμόντουσαν. Δεν σε ενοχλεί, ρε, που παιδί, το παιδί σου, λέω, 3 χρονών. Κολυμπάει επειδή αυτός θέλει να επιδείξει αυτές τις λιχούρισες, λέει, εδώ τις βουλγάρες, λέω, και τις έβαλε εδώ να κάνει τα λύματα. Δεν σε ενοχλεί, λέω. Τσα, τσα, λέω, κάνεις τα βάρη. Τσα, τσα. Για κάνεις, λέω, μπράτσα. Κουραδομηχανή, του λέω, τι κάνεις τώρα εκεί πέρα. Τι είπαμε, μωρέ. Και γίνεται ο σαματάς. Εσείς δρες στο πλοίο στη Ραφίνα μέσα. Τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Δηλαδή αίμα δεν έχει η φλέβη σας. Να έρθει η Μενεγάκη Γριά 47 χρονών, η Γριά με την Κυταρίτιδα. Που την πληρώνει τζάμπα να κάνει θεαματικότητα, να κάνει να δείχνει το γυρασμένο ποπό της, να πούμε. Να μείνουν 1000 άτομα έξω. Αν την Ελλάδα σας να πάρετε από εκεί πέρα, ρε. Λατού σας, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε.
να έρθει η Μενεγάκη γιατί είχε πίτσι πίτσι μόκο μόκο με τον Ματέο 50 χρονών. Ο Πυρούνιας θέλει να κάνει παρέμβαση. Ποιο Πυρούνιας και μαχαίρας ρε, τώρα για τη Μενεγάκη. Πάτω να έρθει η Μενεγάκη. Έχουμε το core της ομάδας, core. Ναι, το γήπεδο, οκ. Okay. Τον πυρήνα, τον πυρήνα. Το γήπεδο θες να πεις. Μη λες πυρήνα γιατί είναι λίγο κοντά στο πυρούνα. Τι άλλα ψεύτικα ρε μπούζο. Μπράβο, φράιρε. Είδες τι ωραίο σου είναι ο Θανασάκη. Θα τρελαθεί πάλι ο κόσμος. Δεν υπάρχει θέμα πυρούνια. Δεν υπάρχει θέμα πυρούνια. Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει θέμα πυρούνια. Έλα στο πω εγώ. Ο Θανασάκης που λέει εδώ, ο κόκκινος, τον πυρούνια τον είχε έτοιμο. Επειδή όμως η θύρα 10 την τρέμει ο Παπαθανασάκης και καλά κάνει, του είπαν εκεί πέρα: μην τυχόν να πούμε και φέρεις κανένα πυρούνια και ένα κουτάλα, θα γίνει χαμός. Έτοιμο τον είχε τον πυρούνια. Δεν έγινε τίποτα. Ποτέ. Εσύ πες μας γιατί φεύγει ο μυροφωνήτης και άσε. Σου είπα. Άσε. Πες μας τον Ρουφιάνο των γραφείων της ΠΑΕ. Πες μας για τον Τάκη τι έγινε και άσε μας κάνει τον έξω. Ό,τι είπες για τον Ηρακλή βλακία ήταν. Μια χαρά ήταν για τον Ηρακλή. Και για τον Μυροφορίδη, είπαμε και τακτική ανάλυση σου κάναμε. Τι είπες για τον Μυροφορίδη. Ότι. Είπα για τον Μυροφορίδη. Ένα μήνα σου είπα τελείωσε. Σου είπα εγώ ότι δεν τελείωσε. Σε ρώταγα πόσα λεφτά παίρνει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. 23.000 ευρώ παίρνει. Δεν ξέρω. Λογιστής είμαι. Τι να πω ψέματα. Τι να πεις ψέματα. Αν έρθει όλος με 120 από την Τρίπολη και τον έπαιρνε όμως, τότε θα το έλεγες. Σκοπός είναι να προλάβεις τον κάρπο. Αν θα πω τα οικονομικά κάτι. Ξέρετε κόκκινε κάτι. Εσείς οι κουφοί. Εντάξει, εμείς έχουμε άλλα κουσούρια. Φαλακρή κτλ. Εσείς οι κουφοί ξέρετε ό,τι θέλετε να ξέρετε και ακούτε ό,τι θέλετε να ακούτε. Έτσι λες. Έτσι λέω εγώ. Ακούς ό,τι θες να ακούς. Πολύ κουτοπώνυρο. Εγώ είμαι κουτοπώνυρο. Πολύ κουτοπώνυρο. Εκόλλησα από σένα. Λες. Είπαμε να ζηλεύεις, αλλά μέχρι να σου. Ναι, ζηλεύω. Την ομορφιά σου και τα νιάτα. Δεν περίμενα σε ένα πλοίο που και περίμενα τη Μενεγάκη, το έκανες θέματα. Εμένα, εγώ κόκκινε όταν αργώ, δεν παίρνω το λιμενάρχη και οποιοδήποτε που μπορεί να έχει μια πρόσβαση. Δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει, δεν το ξέρω. Εμένα δεν με ενόχλησε η Μενεγάκη. Πόσο άργησαν, συγγνώμη. Πάνω από μια ώρα. Εμένα δεν με νοιάζει η Μενεγάκη. Πότε έχει δρομολόγηση. Δεν με νοιάζει. Ρωτάω, ρε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Εμένα δεν με νοιάζει Μενεγάκη. Εμένα με νοιάζει ο πλοίαρχος, ο λιμενάρχης και περισσότερο αυτοί οι παγλαμάδες οι οποίοι δεν αντιδράσανε στο πλοίο και ζητούσανε αντί να την κάνουν το τζιπ μπλε, τη ζητούσανε αυτόγραφο. Δεν είναι λύση αυτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κόψτε το μικρόφωνο, ευρίζει. Κόψτε το μικρόφωνο. Λοιπόν, η εκπομπή είναι μια προσφορά. Από τον Κοσμάογλου με τρία καταστήματα, με χρώματα Vitex τα οποία έχουν μεγάλη καλλιτικότητα, με καταστήματα στη Φιλίππα 74, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αριστάς 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Αλφα μη ένα κενό θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα μη τρία κενό ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα ταξίδια τα οποία δίνουμε σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ηράκλειο. Διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, Hold Double Play από την Ελλάς Online. Απεριόριστες αστικές και επεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προκινητά, μέχρι και 24 Mbps. Όλα αυτά με 23 ευρώ το μήνα, αν συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Περισσότερα στο hold.gr, σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο 13844. Διαβάζω μηνύματα τα οποία ενδιαφέρουν. Σήμερα. Προχωράμε, βεβαίως. Πες τα Ραπτόπουλε, Χρυσότομο, με τις από αυτές που επειδή γεννήθηκαν ωραίες και σαν νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κοκκινούλη, άμα ο Πυρούνιας λέει ερχόταν στον ΠΑΟΚ, θα το έκανε θέμα ο παδέ της ΑΕ ποντίον. Θα το κάνεις. Ο Ραπ έχει δίκιο. Θα το κάνεις. Δεν έρχεται ο Πυρούνιας στον Ηρακλή. Άλλο λέω, αν γραφόταν αν, ότι γίνεται φλερτ, θα το έλεγες. Βέβαια, θα ούρλιαζα. Γιατί τον Ηρακλή δεν ούρλιαζες. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Ο Ραπ έχει δίκιο. Αν πω ότι θα βγω με την Κλόντια Σίφερ και είναι άλλη 50, έχει διαφορά από τον αυγό και να είμαι μόνο μαζί της. Εσύ ρε φίλε, πες ότι έχει δίκιο. Έχω άδικο. Έχω άδικο. Ο καθένας το λέει είναι τη σκοπιά του, ναι, ναι. Ο Ραπτόπουλος έψαχνε δικαιολογία για τη βλακεία που κάνανε και δεν μου ενημερώσαν για το τραπέζι μας. Και μετά θέλαμε να ρίξει και φταίξιμο. Άσε τώρα. Όχι, ο Ραπτόπουλος δεν θέλει να σου ρίξει. Κάνανε βλακεία που δεν με ενημερώσαν μια εβδομάδα πριν για το τραπέζι που είχαμε παρέα. Σωστό. Εμ το κάνανε. Βλακεία. Και μετά πρέπει να μου πει. Όχι, όχι. Και το λέω με συγχωρείς. Θα βγω με τον τάδε του. Έχω υποχρέωση να το πω μόλι. Εγώ δεν ήξερα ότι τα παιδιά από το αεροστοχώρι που κάνουν τραπέζι στον κήπο πάνω
θέλει να δημοσιοποιηθεί όλα αυτά. Ξέρει ο Παπαδόπουλος ο Νίκος, το τηλέφωνο σου το έχει. Μιλάτε δηλαδή. Ενδιαφέρει κανέναν. Ή σαν το Κατσιπαναγκή. Ενδιαφέρει κανέναν. Ναι, ενδιαφέρει. Ή σαν το Κατσιπαναγκή που έβαλε στη γραμματέα να τον πάρει και να πει ότι είσαι ο κόκκινος και δεν σήκησε ο Κατσιπαναγκής. Ό,τι πει. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος. Κόκκινος. Ο Ηρακλάρας σήμερα. Εγώ δεν ξέρω. Ο Ηρακλάρας σήμερα. Ναι, ναι. Συγγνώμη για τη λάθος πληροφορία χθες για τον Πυρούνια που σου έστειλα μήνυμα. Ναι, 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 ναι. Αυτό σου έδωσε την πληροφορία. Όχι. Το έμαθα από Αθήνα. Ετοιμάζουν τον Πυρούνια. Αλλά η Θήνα 10 πολύ καλά έκανε και λέει: εμείς δεν θέλουμε δανεικούς από καμιά ομάδα. Και τους παραδέχομαι γιατί λένε στα ίσια. Εμένα η επικοινωνία η καλή, ξέρεις ποια είναι. Όχι αφήνω υπονοούμε να κάνω και να. Ξέρεις κάτι, Παπαθανασάκη. Θες να μας φέρεις δανεικό από τον Ολυμπιακό, εμείς δεν γουστάρουμε. Εμείς θέλουμε να μας φέρεις 5 παίκτες. Και ας είναι και μέτρη. Γιατί συζητάμε κάτι που δεν υπάρχει. Στον ΠΑΟΚ δεν ανακοινώθηκε ακόμα προπονητής. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό τώρα. Θα το πει ο κόκκινος, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, καλησπέρα από Κιανόλευκη. Ενημερώσει για το θέμα και σκέψου το. Θα είναι χαρούμενο. Θα κάνεις πολύ κορμοχαρούμενο. Τα αστέρια και χρονολογίες είναι για τρεις. Δεν κατάλαβα, ρε κόκκινε, τι λες. Πραγματικά δηλαδή. Ενημερώσει για το θέμα και σκέψου το. Θα κάνεις χαρούμενο πολύ κόσμο. Ναι. Τα αστέρια και χρονολογίες είναι για τρεις. Εποχές που μας έκλεισαν πρωτάθλημα και μας έριχναν κατηγορία και πάλι καλησπέρα από Κιανόλευκη στο Στουτγκάρδη. Κατάλαβες τι θέλει να πει? Όχι. Βέβαια, πού να καταλάβεις. Γιατί το IQ σου είναι 30. Για πες μου εσύ που κατάλαβες. Δεν κατάλαβα. Το δικό μου είναι παραπάνω όμως από το δικό σου το IQ. Παρακάτω. Λέγε. Λέγε. Θα μας πρίξει με το Facebook πάλι. Όχι. Πάλι θα κάνεις εκπομπή από το Facebook. Όχι. Όχι. Τελείωνε. Λέγε. Λοιπόν. Λέγε. Θα ακούω εγώ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Άντε, πάμε στον ΠΑΟΚ. Αφού τα χρησιμοποιήσω με τον Ηρακλή. Τα είπαμε για τον Ηρακλή, ναι, και ναι, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπέγραφε ο Παπαδόπουλος. Είναι τελειωμένο το θέμα. Τέλειωσε. Λοιπόν, το θέμα στον ΠΑΟΚ έχει πολλές προεκτάσεις, πάρα πολύ σημαντικές. Και κουραστικές. Είχαμε μια κουβέντα χτες το βράδυ με τον Κωστή. Δεν ξέρω αν έθιξες κάτι το βράδυ. Για ποιο πράγμα? Για όλα αυτά που λέγαμε για το που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, μυρίζω, αισθάνομαι. Δεν ξέρω αν ήθεξε από αυτά που είπαμε. Από αυτά που είπαμε, ναι. Λέω και δεν ξέρω αν συμφωνεί, δεν ξέρω γιατί καμιά φορά τσακωνόμαστε να πούμε. Και καλά κάνουμε γιατί έχουμε αντίθετες απόψεις. Δεν είναι κακό αυτό. Καλύτερα να διαφωνεί με κάποιον παρά να συμφωνεί. Εγώ διαισθάνομαι ότι πλέον τον Σαββίδη δεν τον θεωρούν χρήσιμο στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που. Δεν υπάρχει αυτό. Στο εξήγησα. Ναι, συγγνώμη. Εγώ είμαι. Τεχνοκρατικά εγώ είμαι κοντόμυαλος, α πούμε. Και... Ναι, βράγα. Ναι, ναι, κοντόμυαλος είμαι λοιπόν, εγώ. Λέει ο Κώστας. Πες τώρα, Γρηγόρη, πες. Λέει ο Κώστας. Τώρα που ο ΠΑΟΚ καθάρισε με τα χρέη. Ναι. Γιατί να μην πηγαίνει το δικό μου το μυαλό. Ότι. Ότι αυτοί θέλουν να κάνουν αλτίο κάτω στο Σαββίδι, να τον κάνουν να μπουχτίσει, να πει βρεού τα πόδια σου. Να πάρουν την ομάδα τζάμπα. Για να πάρουν την ομάδα τζάμπα. Καθαρή, την ξαχρεώσουν αυτοί. Και του λέω. Του λες εσύ. Επειδή κοντό και χαζό δεν υπάρχει. Γι' αυτό έκανε και το δάνειο. Των 9 εκατομμυρίων ευρώ από τη Δημέρα, από τον εαυτό του στον εαυτό του, ναι, για τα επόμενα 7 χρόνια. Δηλαδή, για θες να είναι καλυμμένο. Δηλαδή, θες να για να σου κρατάει από 10 μεριέ. Γιατί άμα φύγει ο Σαββίδη σήμερα, ο ΠΑΟΚ θα του χρωστάει 9 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτό μου λες. Ναι. Άρα δεν πλήρωσε ο Σαββίδη τα χρέη. Αυτό τα πλήρωσε. Ρε. Πώς τα πλήρωσε αφού θα του χρωστάει. Αχ, ρε Κώστα. Ταμιακή διευκόλυνση. Ταμιακή διευκόλυνση. Αυτό ήταν το τρίκ. Το κρατάει στη διοίκηση για τα επόμενα 7 χρόνια. Οπότε τι έκανε ο Σαββίδη. Κατάλαβε ότι έχει να κάνει με άρπαγες. Κατάλαβε ότι έχει να κάνει με. Επιχειρηματίας είναι. Χειρηματίας είναι. Επιχειρηματίας είναι. Γιατί την κρατάει την στο πιχήνη. Παγκόσμιο εμπόριο, το ένα λαμόγιο έχει να κάνει με το. Είδε με ποιους έχει να κάνει και λέει. Εσείς τώρα μπορεί να μου στήσετε καμιά ιστορία, με διώξετε από εδώ να με αγανακτήσετε να φύγω. Ρε Σικώστα. Για να συνεννοηθούμε. Άντε να συνεννοηθούμε. Κάνεις μία εφαρμογή στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Την οποία σου κάνει μια μεγάλη εταιρεία, η Google, το Facebook, το Instagram, το ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Θέλω να την αγοράσω. Μάλιστα. Εσύ αν την έχεις κατοχυρώσει, ναι, έχεις δεμένο το γάιδαρό σου, πνευματικά δικαιώματα κτλ. Δεν παραδείγματα να με πεις. Αν δεν την έχεις κατοχυρώσει, ναι, σε κάνουν αλτίωκα. Ποιοι. Βλέπεις τι δικαστήρια έχει, ναι, ο τύπος ο οποίος έχει, είναι ιδιοκτήτης του Facebook. Που έχει η συμπεριφορά των παραγόντων, οπαδών, φιλάθλων, δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης. Είναι κρύα απέναντι στον πρόεδρο. Ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος αύριο, αν φύγει, ο μεγαλομέτωχος, αν φύγει αύριο, δεν θα κουνηθεί τίποτα. Δεν θα πούνε ότι χάσαμε κάτι κτλ. Με τον ΠΑΟΚ ξεχρεωμένο. Το ότι περνάνε στον κόσμο το μήνυμα ότι δεν είναι και τίποτα αυτό που έκανε ο Σαββίδης πληρώνοντας τα χρέη. Για ποιο λόγο περνάει αυτό όμως προς τα έξω. Εσύ θα με πεις, ρε Φωτεινά. Γιατί ο Σαββίδης δεν ταΐζει. Μπράβο. Προχωράς. Μπαίνεις στο πνεύμα. Όχι. Μ' αρέσει. Και ενοχλεί αυτό. Μπράβο. Γιατί κάποιοι μάθανε να ταΐζει.
Που σημαίνει. Όχι ότι ο Σαββίδης, που σημαίνει, οι παράγοντες. Που σημαίνει ότι πλέον ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ απομυθοποιείται ενώ έχει πληρώσει τα χρέη και ενώ έχει δώσει λεφτά. Που σημαίνει ότι μάθανε στον κόσμο γενικά ο κύκλος του ΠΑΟΚ ότι αν αύριο ο Σαββίδης τους αφήσει για και πόρδο, δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Δεν θα πέσουν στη θάλασσα να πνιγούν. Αν θα πούνε χρέη δεν έχουμε, την παίρνουμε την ομάδα μόνοι μας. Δεν υπάρχει αυτό σου λέω. Τον έχει δεμένο το γαϊδαρό του με το δάνειο. Σου λέω ότι περνάει στον κόσμο. Ναι. Δεν υπάρχει και αυτό. Σου λέω και την απάντηση. Και εγώ σου λέω ότι βγαίνω πάω και έβδομο του χρόνου, του τη στείλουν την ιστορία έτσι και του λέει, και λέει άσε τα διάλογα σκόρμα και φεύγω. Ποιο χάνει, ο ΠΑΟΚ. Σου λέει καθαρό είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρει, τα βιώνουν να γράφουν και να λένε την άλλη μέρα. Δεν έκανε την υπέρβαση ο Σαββίδης στο αγωνιστικό κομμάτι και τα χρέη και τι έγινε. Και άμα δεν τα πλήρωνε θα μα κάναν τίποτα. Καλά. Άκου τι γίνεται. Ναι, για πες μας. Εγώ πώς αντιλαμβάνομαι. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Κοίταξε, εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα με περίεργο τρόπο γύρω μου. Εσύ μπορεί... τώρα θα το μάθω. Α, εντάξει. Και έτσι... εγώ πάντα με διαφορετικό. Ναι, μπράβο, ρε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι το διάφορο. Έχω μάθει να είμαι παράξενος. Έχω μάθει να είμαι καχύποπτος. Έχω μάθει να είμαι. Να είσαι βλαμμένος. Εγώ έχω μάθει να σκέφτομαι ηλίθιος. Και σκέφτομαι κακοπροαίρετα. Επειδή ζω σε μια πόλη την έχω μάθει πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί. Και σε μια χώρα πώς λειτουργεί. Και γι' αυτό έβριζα. Βρε μπροστά σου, το παίζει φίλο σου άλλο και αφήσει εκεί από πίσω. Του απίδαρου στη Ραφίνα που αφήσαν αυτή τη γριά τη Μενεγάκη να περάσει. Θα ρίξει και είναι η Μπριτζίτ Μπαρντό ήρθε να κάνει στην Ελλάδα διακοπές και να περάσει το ελληνικό στοιχείο στα πέρατα τη γη. Ήρθε τώρα η τίποτα να πούμε η καθόλου. Ναι, δεν όχι, με ενόχλησε. Με ενόχλησε γιατί. Και με ό,τι ενέχλησε να ασχολούμαστε. Έχω την αριστερά την οποία έχω απέτηση να έχει αλλάξει τουλάχιστον αυτή τη δουλοπρέπεια. Και να φέρει η σαβάρκα η σαμπανιά. Έχει προέκταση αυτό που λέγαμε πριν. Άντε μπράβο. Ας την Μενεγάκη. Ναι. Πριν πάμε στην προέκταση. Να 20... πάει να βρει τον άλλο το γέρο, το έτσι, σωσία. Τρέλα μου το μέσα. Γέρο σωσία του Καλαφάτη. Το δεν δούλεψα ποτέ. Άστε μας τώρα μωρέ τώρα. Κόψε το, λαός πεινά, έχω κόψε το μικρόφωνο λίγο. Λοιπόν, 2310-596-690. Τηλεφωνείτε τώρα στην εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος για να αποκτήσετε το Octavia ή το Rapid με έκπτωση συνολικό όφελος 5.000 ευρώ. Καλά ακούτε. Προλάβετε 2310-596-690 596-596 είτε για Octavia είτε για Rapid. Η τιμή δεν υπάρχει, δεν έγινε και όποιος προλάβει, πρόλαβε. Ο καλός συνεργάτης μου και φύλακας άγγελός μου το βράδυ και εκπληκτικός ηχολήπτης και παραγωγός Γιάννης. Όχι, δεν καθόλου καθόλου χιλιο. Όχι χιλιο. Αφήγει. Για να μην τον δώσει κανένα μπάτσο τώρα, ενώ για σένα δεν είπε τίποτα. Ο Ραπτόπουλος βγήκε σε αντίπαλη εκπομπή, σε αντίπαλο ραδιόφωνο και του είπε καλή επιτυχία. Εσύ τάντερα και τα παντελόνια να το κάνεις αυτό δεν έχεις. Πρώτον. Τι να κάνω. Αυτό που ακούς. Δεύτερον. Στο ραδιόφωνο. Τρώμαξα τώρα. Ναι, και ήρθε το αφεντικό και κάναμε κουβέντα γι' αυτό. Δεύτερον. Δεν έχεις παντελόνια και άντερα και αντριλίκη να το κάνεις αυτό. Γιατί είσαι δηλός. Δεύτερον. Τι είσαι. Είσαι δηλός. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Να βγει σε άλλο ραδιόφωνο σε εκπομπή που ξεκινάει αντίπαλη με τη δύση. Δεν μπορεί σε μένα να το κάνει. Δεν μπορεί να. Άστε τα τώρα. Είσαι πολύ λίγος για να το πει. Πάμε παρακάτω. Και εγώ δεν γλύφω εδώ πέρα αυτού που ήταν διευθυντέ μου και όταν φύγουν δεν του γλύφω. Εγώ τον άλλο τον εκτιμώ και όταν φύγει από εδώ. Ο Δασκαλάκης, ο συνεργάτη μου που έφυγε και πήγε σε άλλο ραδιόφωνο, τον εκτιμώ και τον στέλνω χαιρετίσματα. Εσύ δεν έχει άντερα να το κάνει αυτό. Οπότε άστα σλουρτ για τα μούτρα σου. Με λέει λοιπόν ο Γιάννη Ογιλητήδη. Με λέει λοιπόν ο Γιάννης ο Κυλητής, που τα γυαλιά μου, εδώ είναι. Λοιπόν, είναι και με ενημερώνει. Εγκαβώς, είμαι σε κουφός. Τι να κάνουμε, κάποια ηλικία αρχίζουν τα προβλήματα. Ο καπετάνιος Κωστή έχει και μόνο αυτό στην ευθύνη για το απόβλου του πλοίου. Πολύ σωστά με ενημερώνει, βρίζω τον καπετάνιο. Ρωτώ όμως τον γίγαντα τον Χιλιτίδη. Εάν ο λιμενάρχης δει ότι το πλοίο καθυστερεί, δεν πρέπει να επέμβει. Ρωτώ και εδώ που μας ακούνε οι λιμενικοί. Οι συνάδελφοι αυτών τον Καραγκιόζη τον έχει κάτω. Λοιπόν, δεν έχει. Πώς το λένε, η ευθύνη να πει γιατί το πλοίο μου μία ώρα είναι αραγμένο εδώ πέρα και να μάθει για ποιο λόγο είναι. Και αν μάθει ότι έρχεται η Μενεγάκη, δεν πρέπει να γυρίσει το πλοίο ανάποδα και κάθονται οι άλλοι με στο πλοίο και ζητάνε αυτόγραφα. Οι Καραγκιόζηδες είναι ο Έλληνες. Το είπες αυτό. Το είπα, ναι, το είπα. Τέλος. Πάμε επόμενη. Συνεχίζουμε ναι, του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε του ΠΑΟΚ. Είσαι. Είμαι. Ο Άρνεσεν. Εγώ. Ναι. Και βλέπεις την όλη κατάσταση ως έχει. Μάλιστα. Και σε ρωτάω. Ναι. Από τους παίκτες που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ποιους διώχνεις. Ή μάλλον νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να σε ρωτήσω ποιους θα κρατούσες.
για να διώξω ή να κρατήσω, πρέπει να ξέρω πρώτον το budget μου και δεύτερον ποιους παίκτες, αν μπορώ να φέρω και από πού. Μου πει ο πρόεδρος, έχεις 10 εκατομμύρια, 4, 8, 12, 3, 5. Ξέρεις πόσα έχει? Όχι. Όχι. 20. 20 γράψαμε, είπαμε. Μάλιστα. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι δηλαδή de facto. Αν δεν το δω στην πράξη, ρε Κώστα, εγώ ήξερα για 16. Αν εμένα μου δίνει 20. Ήξερα για 16 και τώρα μου δίνει 20. Αν εμένα μου δώσει ο άλλος 20 εκατομμύρια ευρώ, θα τους διώξω και τους 11. Δεν είναι 11, είναι 28 παίκτες. Τους βασικούς. Θα κράταγα, δηλαδή. Πες μου ονόματα, θα κράταγα. Όλους ρε θα τους έδιωχνα. Και καλό τους φίλους ακροατές. Ρε, άμα είχα 20 εκατομμύρια. Και καλό για να δούμε πώς αντιλαμβάνονται την ομάδα. Ναι. Πώς αντιλαμβάνω την προσφορά του. Εμένα λες. Θα του έλεγα. Γιατί οι ακροατές δεν έχουν δικαίωμα να πούν την γνώμη τους. Θα την πούν μετά. 20 εκατομμύρια. Υποθετικά, ε. Τι υποθετικά, ρε. Λοιπόν, πραγματικά. Θα του έλεγα το εξής. Ξέχνα την Ευρώπη. Αποκλειόμεθα. Φέτος. Τους έδιωχνα όλους. Όλους. Και θα έκανα καινούργια εντεκάδα, καινούργια εικοσάδα. Και θα έλεγα. Θα ζητούσα πίστοση χρόνου ένα τρίμηνο. Ένα τετράμινο, όχι παραπάνω. Με 20 εκατομμύρια. Δηλαδή να πει ο Μένο Ανδρώνης, σου δίνω 1 εκατομμύριο ευρώ να κάνεις τηλεόραση, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φέρε εσύ αυτούς που θες και τα λοιπά. Αν με πει πάρε 30 χιλιάρια, τι να φέρω? Ο Ιησούς Χριστός να κατέβει, το Απόστολος Παύλος, με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Άμα τους δώσουν ψίχουλα να φτιάξουν ομάδα, ούτε τα θαύματα δεν πρόκειται να γλιτώσουν. Γιατί μου κάνεις τη ζωή πατίνη? Σου κάνω τη ζωή πατίνη γιατί σε ρωτάω. Τι χρήματα του δίνει? 20 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάς, αλλά πέρα και από τα 20 με 20 εκατομμύρια ευρώ, αν κρατήσω εγώ έναν απαστό. Ποιους θα κρατήσεις, ναι. Θα κράταγα τον Ιντάνς. Γράφε ονόματα. Γιατί τον Ιντάνς τον έχουν αδικήσει. Ο Ιντάνς είναι ο πρώτος που διαφώνησε, σε ενημερώνω. Ποιος διαφώνησε? Ποιος διαφώνησε? Διαφώνησε, δεν τον θέλει ο Άρνεσεν. Δεν τον θέλει ο Άρνεσεν. Ναι. Άμπαλος. Θα φέρει καλύτερο τερματοφύλακα. Ποιο θα φέρει, το Διούδη? Σου είπα. Θα φέρει τον Ρομπέρτο. Θα με φέρει τον Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο πάει κατά πάσα πιθανότητα στη Βαλένθια. Άλλο λέω. Κατά πάσα πιθανότητα πάει στη Βαλένθια. Ωραία, άλλο λέω. Αν θα σου φέρει καλύτερο, δεν το ξέρω. Θα μου φέρει καλύτερο. Δεν το ξέρω. Εγώ τον Ιντάνς τον κράτα. Δεν κρατάει τον Ιντάνς. Εσύ κρατούσε τον Ιντάνς. Τον Κάτσε τον κράταγα. Τον Κάτσε να τον κράτα. Άλλο. Τον Κίσιου τον κράταγα. Ναι. Ταχυδυναμικού και γρήγορου. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Κλάους. Τον Κλάους τον κράταγα, βέβαια. Τον Μακ τον κράταγα. Τον Περέιρα. Τον Περέιρα τον κράταγα. Αλλά θα το άλλαζα θέση. Το Ράτς. Το Ράτσο κράταγα. Κωνσταντινίδη. Όχι. Κωνσταντινίδη, Μωνσταντινίδη. Σκόνδρα. Σκόνδρα, μόνο αυτοί δεν στρίβουν. Δεν στρίβουν. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα κράταγα 7 παίκτες. Βίτορ. Τον Βίτορ θα τον κράταγα. 8. Με χάλια σεζόν φέτος, ε. Όχι. Καλό ήταν, γιατί Κώστα... δεν είχε παρτενέρ. Τον Κώστα στο πλοίο που πάει για την Αθήνα. Καλό ήταν. Να πω και τον πλοίαρχο κάνει πιο γρήγορα. Ποιο Κώστα. Τι καλό ήταν. Τον Κουλούρι. Τον Κουλούρι θα τον έδινα στον Αιγινιακό δανεικό. Εκεί με τον Πόποβιτς να παίζει. Πόζογλου. Ποιον. Δανικό, αλλά στον ΠΑΟΚ. Σαββίδι. Δανικό. Αυτά τα παιδιά τα κρατούσαν, δηλαδή, αλλά δανεικού. Στον ΠΑΟΚ, αλλά δανεικού. Να πάω απέξω. Λέει. Γιατί εγώ, αν με έδινε 20 εκατομμύρια, θα σα αντρίχει απάντηση. Εμένα αν με έδινε. Αδερφίστηκα, μιλάμε. Ακούδη λίγο. Εμένα αν με έδινε 20 εκατομμύρια και τον Κοροβέση θα έδινα δανεικό και τον άλλο τον Χαρίση θα τον έδινα δανεικό. Άμα θέλετε να κάνετε ομάδα, όλου αυτού εδώ του ταγαλισματικού ταλαντούχου θα κρατήσετε 2-3 τον Κίτσου και τον Κάσα που είναι πιο ταχυδυναμικοί και άλλοι δρόμο. Δανεική. Εάν θέλετε να κάνετε ομάδα, χτυπήστε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, το Χαρίση και τον Κοροβέση με 20 εκατομμύρια δανεικό. Άμα τους κρατήσει, 20 εκατομμύρια πορδές. Ωραία. Άτε. Άτε. Λοιπόν, αν θέλει λοιπόν τη δικιά μου. Τι να εξηγηθείς, ρε, κουβέντα κάνω. Σου είπα. Και θα πει ο κόσμος τη δική του. Μπράβο. Τον άλλο που κάνει 8 χρόνια τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, τον Γιακουμί. Καθυστερημένο ποδοσφαιρικά. Δρόμο. Φύγε. Το δελτίο και πάνω που θες. Δρόμο. Γλύκος δεύτερος. Γλύκος δεύτερος. Και ένα τρίτο πιτσιρικά δεν θα δει να φράγκο για τερματοφύλακα. Έχω την υποψία. Έχει την υποψία. Ότι ο κόσμος δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν φώναξε. Ποιον δεν φώναξε? Γενικά ο κόσμος, ναι, της ομάδας του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Για τα αποτελέσματα, γιατί σε άλλες εποχές θα είχαμε πάρτι. Σε άλλες εποχές είχαμε την ΑΕΚ, τον Άρη επάνω τον Ηρακλή. Σε άλλες εποχές θα είχαμε πάρτι για αυτή την πορεία της ομάδας. Σε άλλες εποχές είχαμε και κανιβάλους στις κερκίδες, δεν είχαμε γκόμενες. Ευχαριστώ. Με τα κινητά. Είχαμε Μάο Μάο Τσετούγκ. Δεν είχαμε. Νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοστεί στο σήμερα και να βλέπει τι γίνεται. Κύριε, προσαρμοστώ. Στο σήμερα. Προσαρμόστε. Ωραία. Εφόσον είναι προσαρμοσμένο στο σήμερα. Προσαρμοσμένο. Ναι. Για πες το. Προσαρμοσμένο, ναι. Πες το. Ναι, το είπα. Αφού δεν μπορώ να το δεν μπορώ τι. Αυτό που δεν μπορεί να πει, κοροϊδεύει τους άλλους. Κοροϊδεύω τον άλλον. Ναι.
IQ for the cure. Ναι, γερε, παρακάτω, ναι. Έχω την υποψία ότι με αυτό το πράγμα στην άκρη του μυαλού του, ότι δηλαδή ήρθε ο Δανός, θα τα αλλάξει, ναι, γι' αυτό δεν διαμαρτυρήθηκε. Α, τους κοιμήσανε δηλαδή. Όχι ρε εσύ, δεν λέω ότι κοιμήθηκε. Α, και κάτι άλλο θα έκανα. Τον Γκαρσία θα τον έσανε στην Κάμπα 15, έξω από τα πόδια μου. Και να πήγες με τα παιδάκια. Κατάλαβες το σκεπτικό μου. Ναι, εσύ το κατάλαβες το δικό μου. Όχι ρε, χαζός μου. Α, μπράβο. Το μόνο που θα κράταγα ήταν τον Ιωσήφιδη, που είναι καλό παιδί. Και γείτονάς μου. Επειδή είναι γειτονάς. Όχι, επειδή είναι καλό παιδί. Και δεν είναι αμόγιο. Θα τον κρατούσα. Είναι πολύ καλό παιδί. Και έχει πάρει τους 4 τίτλους από τους 6 του ΠΑΟΚ. Και δεν πήγε πουθενά ούτε αυτός ούτε ο Σαράφης να μετακινηθούν όταν τον ήθελε η Άκη το Σαράφη όταν ήταν 28 χρονών ο Μπάρλος. Και είπε όχι τα λεφτά. Μπορεί ο Σαράφης να κάνει μεταγραφές που να μην ξέρει να τις κάνει, αλλά γι' αυτό το πράγμα θα τον είχα ένα μπόστο. Να προσφέρει όμως. Εντάξει. Γιατί είπε στον Μπάρλο όχι. Ο Γεωργιάδης πήγε με τον καφέ και τον Οκά. Και τους φέραν πίσω. Και ο Ορφανός πήγε και τους έκανε το δάκτυο και τους φέραν πίσω. Οι παοξίδες, οι επαναστάτες. Μπέεεε! Και κάνε τον Γκαρσία επαναστάτη. Του έδωσε μια ψεύτικη μπουνιά. Τι θες άλλο να σε πω ρε μεσημεριάτικα. Τι θες τσούκου τσούκου με αυτό το Facebook. Θα πει ο κόσμος τη γνώμη. Τσούκου τσούκου τσούκου. Βλέπεις κανένα Facebook. Τσούκου 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 με έχεις εκνευρίσει με αυτό το. Βλέπεις κανένα Facebook. Σε επικονδυλίτιδα θα πάθει το χέρι σου. Τσούκου 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 τσούκου. Θα πάθει. Θα πάθει το χέρι σου επικονδυλίτιδα θα πάθει. Δεν ξέρεις. Θα λέει πονάει ο βραχίον άδμου. Σου πω τσούκου τσούκου με αυτό το δάχτυλο που κάνει τη χειρονομία. Τσούκου 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 τσούκου. Δεν το έχεις αφήσει. Τσούκου τσούκου τσούκου. Ο βραχίον άδμου πονάει θα λες. Καϊβάνι. Δεν υπάρχει ελπίδια. Λοιπόν, υπενθυμίζω τους διαγωνισμούς. Πρέπει να τους υπενθυμίζω. Αφού είναι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν δώρα. Ο πρώτος είναι για θεατρική παράση Μυστήρια της Ζωής με τον Γιάννη Μαλούχο. Να πάνε να δεις τα Μυστήρια της Ζωής. Ένα Μυστήριο της Ζωής είσαι εσύ. Πάνε να δεις λίγο θέατρο, να ανοίξεις το μυαλό σου. Να γίνεις από υνοπνευματώδης πνευματώδης. Να πας, ο Μαλούχος είναι φίλος, είναι καλός. Αϊκίνητος, αϊθαλής. Ταλαντούχος. Θες να πάει μαζί. Ο Μαλούχος το ξέρει. Το ξέρει. Το ξέρει. Θυμάσαι ένα έργο με τον Βέγκο που του είχε κλέψει το παντελόνι ο Βέγκος. Το τυχερό παντελόνι. Και το κυνηγούσε ο Μαλούχος σαν το στόκ. Μία ατάκα δεν θα πεθάνει ποτέ του μεγάλου Θανάση Βέγκου. Yeah. Ποτέ. Κρατούσε το βιβλίο και έλεγε ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Με το Βέγκο. Εντάξει. Αυτή η ατάκα του. Θα βγει στα επόμενα 1000 χρόνια Βέγκος. Θα βγει. Δύσκολα. Τα δείξε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καταστήματα Κοσμάγλου. Πάλι βαριέ τύπο σήμερα, είσαι λίγο. Καθόλου. Βαρύ σε βλέπω. Ξενύχτησε, έβλεπα τι γυναικείο έβλεπε. Ποδόσφαιρο. Γυναικείο ποδόσφαιρο, ναι. Φτιάχτηκε. Αν φτιάχτηκα. Ναι. Άμα δει τι Καμερουνέζε. Ναι. Μαύρε. Θα τρομάξει. Σε αρέσουν οι μαύρε. Λοιπόν, όπου βλέπετε Καμερούν, ναι, να ποντάρει ότι θα κερδίσει. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Ρε κόκκινε, δεν πιάνεσαι. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Του δίνει τον κόσμο να παίξει στίχημα Καμερουνέζικο ποδόσφαιρο γυναικών. Πειράζει. Όχι, έχουν τρακάρει 3-4 στον δρόμο τώρα. Ναι. Δεν πιάσαν τα μπέες τους. Έχουν φύγει από τον δρόμο. Δηλαδή προκαλείς θέματα. Έχω πληρώσει πολλές φορές με αυτά τα πράγματα. Με το γυναικείο ποδόσφαιρο του Καμερούν. Γενικά, με περίεργα στοιχήματα. Ναι, Ίντερ Τούρκου Τούρκου 0-1 γκολ. 4-4. Είχα πει 0-0. Μην τα δίνει. Πάνε σε αυτά που ξέρει, κορόιδο. Σε αυτά που ξέρει. Όπου βλέπετε. Ευρώπη ξέρει. Όπου βλέπετε. Τι μπλέκεσαι με τις Κίνες και τα. Όπου βλέπετε Καμερούν. Άντε πάλι. Βαράτε το. Ομαδάρα, φίλε. Είδε γυναικείο ποδόσφαιρο. Ξενύχθησε. Γι' αυτό είσαι βαρύ σήμερα. Μάλιστα. Ρε, σου λέω παθαπλά. Καταρχήν είναι κτίνη. Θα σε πλακώσει το ξύλο. Σ' αρέσει να βλέπει κτίνη. Τράβα στη βουλή να δει την Κωνσταντοπούλου. Τι να σε πω, ρε κόκκινο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κοσμάγλου. Πάμε στη διαφημίση. Περίεργα γούστα έχει. Είναι άνω ποταμών. Είναι κάτω ποταμών, πάνω ποταμών. Τον αρέσουν τι γυναίκε που τη βλέπουν. Είναι κτίνη, λέει. Τράβα στη βουλή. Να δει την Παγκογιάννη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, Hall Double Play από την Ελλάς Online με 23 ευρώ αν δεν είσαι συνδρομητή τη Vodafone, με 18 ευρώ αν είσαι συνδρομητής. Έχεις απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Ethernet έως 24 Mbps και όλα αυτά
μπορείτε να τα μάθετε στο 13844 στο Hall Double Play ή επισκεπτόμενοι ένα κατάστημα Vodafone. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης, 95.5 με λατινικούς. Για ό,τι θέλετε, για τα όσα έχουμε θίξει στη σημερινή εκπομπή, για τους διαγωνισμούς είπαμε ΑΜΗ1 κενό καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54.344 για την παράσταση Μυστήρια της Ζωής με τον τρομερό Γιάννη Μαλούχο. Διπλές είναι οι προσκλήσεις και welcome ποτό υπάρχει για τους φίλους οι οποίοι θα πάνε και είναι για το Σάββατο 13 Ιουνίου. ΑΜΗ3 κενό, απλά το ονοματεπώνυμο στο 54.344 αν θέλετε να διεκδικήσετε το τριήμερο ταξίδι που δίνουμε είτε σε Σαντορίνη, είτε σε Ηράκλειο, είτε σε Μύκονο. Καθημερινά 11:15 ένα τυχερός ακροατής ανακοινώνεται στην εκπομπή. Πλάκα κάνεις με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιάννη Πάγκο. Τα τρία εντάρια δικά σας για Ηρακλή, για Πάο και για Μενεγάκη σήμερα. Άκου τώρα τι είχε το Ζαβόρε, τι πρόβλημα μπορεί να έχει. Μενεγάκη. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Έλα Γρηγόρη. Έλα φίλε μου. Από Κιαρόλυφη Κολυδρό. Καλώς Στέλιο. Πού είναι ο Φαλάκρας? Είναι με τον άνθρωπο του κύριου Μάνου στο τουαλέτα. Λοιπόν, εντάξει, ήθελα να τα χώσω πάρα, δεν πειράζει, τα ακούει και εκεί. Λοιπόν, δύο πραγματάκια άφησε με λίγο να πω. Όταν ο Άρης βρίσκεται στα Τάρταρα, όταν η ομάδα του Φαλάκρα της γειτονιάς του έχει 800 άτομα στην Τούμπα και 600 συνεγκόμενες, όταν ο τεράστιος Ηρακλής δυναμώνει κάθε μέρα και το παδικό του κίνημα με μπροστάρει την αυτόνομη θύρα 10 είναι παντού, σε οποιοδήποτε γήπεδο, παρά τις απαγορεύσεις, είναι λογικό κάποιος να τους χαλάει αυτό το πράγμα. Και κάθε μέρα θα βγαίνουν και διάφορα δημοσιεύματα κατά του τεράστιου Ηρακλή. Λοιπόν, κλείνουμε τα αυτιά μας, στήριξη στην ομάδα, διαρκείας είναι ο στόχος τώρα και ήδη η πρώτη εικόνα είναι καλή. Μην ξεχνάμε το ραντεβού που έχουμε 6 του μηνός στην πρώτη. Συνέχεια κοντά στην ομάδα και στον πρόεδρο και κλείνουμε τα αυτιά μας στον κάθε τυχάρπαστο δημοσιογραφάκο που ασχολείται με τον Ηρακλή και τους πειράζει αυτό το πράγμα που ο Ηρακλής επέστρεψε πιο δυνατός από ποτέ με ένα τεράστιο παδικό κίνημα. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, ρε. Έλα. Έλα, Κούγκο, σε πτάνω. Έλα, ρε, Κούγκο. Ο Φαλάκρας που είναι, φίλε. Περνάει καλά στο μπάνιο. Δεν μπορεί να το φωνάξει λίγο. Τι να το, άμα το φωνάξω, θα πει με διακόπτεται. Περνάω καλά. Θα είδα κάτι να τον πω, ρε, φίλε. Θα πες το, μην στραχωριέσαι, θα το ακούσει. Δεν με λες. Mm. Πυρούνια, έχετε σπίτι σας. Παρακάτω. Σε ρωτάω. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει πυρούνι? Θα απαντήσει με ναι ή ένα όχι. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Θα τα ακούσω εγώ για το Φαλάκρα τώρα για να ξέρω. Σε που έχω να ακούσει τίποτα ζει. Βρε, προχώρα παρακάτω. Αν προχωρήσω παρακάτω θα με κλείσει, ρε Γρηγόρη, τώρα στο που δεν βγήκε. Γιατί εκνευρίζεσαι? Απλά τα παίρνω και δεν είναι εκεί ο Φαλάκρας. Γιατί εξήγησε μου, γιατί εκνευρίζεσαι? Γιατί ακούω χαζομάρες, φίλε. Στις χαζομάρες χαμογέλα και μη δίνει σημασία. Θες μου, κλείνω, ξαναπάρω μετά που θα βγει. Καλά, παρακαλώ. Καλημέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα μάλλον. Γεια σας κύριε Μάνο. 3-3. Γεια σας κύριε Κώστα. Κιανόλευκο αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Αυτό είναι το γεγονός κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ δεν σε έβρισα. Είναι αυτό εγώ που δεν σε έβρισα. Δεν σε έβρισα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Το ξέρω κύριε Κόκκινε και σας ευχαριστώ γιατί και εσείς είστε από την ομάδα μας. Αυτό ανέβασε λοιπόν στην πρώτη θέση το αθλητικό Μετρόπολης. Η υπομονή μας και η επιμονή μας. Και ακούμε τώρα, από χθες το βράδυ που δεν έτυχε να ακούσω τον κύριο Λαπτόπουλο, ο οποίος τώρα με ακούει και δεν πρόκειται να μπει μέσα σίγουρα, γιατί κάνει το κοκοράκι τώρα έξω, τα μαλλιά του εννοώ, κάνει κοκοράκι τώρα. Λοιπόν, μια ψυχή για το θέμα του κυρίου Πυρούνια. Για να δώσουμε ένα τέλος σε όλο αυτό, ούτε Πυρούνιας, ούτε Κουτάλιας, ούτε τίποτα δεν πρόκειται να έρθει στον Ηρακλή. Να είναι σίγουροι αυτοί που προσπαθούν.
να δημιουργήσουν θέματα ότι θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Ο Ηρακλής επιστρέφει μετά από 4 χρόνια μαύρα, μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του, ουδέποτε φίλησε δαχτυλίδι, ουδέποτε έκανε έστω την κίνηση που έκανε, που κάναν κάποιοι άλλοι προέδροι να κάνουν συμμαχίες. Καλά θυμάμαι. Ναι. Μπράβο, ουδέποτε έκανε αυτά τα πράγματα. Ο Ηρακλής γυρνάει μόνος του, με το φοβερό λαό του, με την τεράστια αυτόνομη θύρα 10 του, να εκδικηθεί και να τιμωρήσει όλες αυτές τις ομάδες, με πρώτο τον Ολυμπιακό, γιατί αντίπαλος του Ηρακλή είναι ο Ολυμπιακός και μετά όλοι οι άλλοι, για αυτό που του κάνανε. Λοιπόν, δεν έχουμε κανέναν πυρούνια, κανένα δαχτυλίδι που λέει ο κύριος Ραπτόπουλος, κανένα δανεικό που ψάχνει εδώ και 6 μήνες να δώσει το Διούδη δανεικό, να είναι καλά το παιδί, δεν το γνωρίζω. Από ό,τι ξέρω και συμβόλαιο με την ομάδα που παίζει, απλά ο κύριος Ραπτόπουλος μπορεί να το παίζει και μάνατζερ του, μήπως θέλει να το φέρει στη Θεσσαλονίκη τίποτα, για να είναι πιο κοντά. Ο Ηρακλής θα κάνει τις κινήσεις του μελετημένα, θα κάνει αυτά που είναι να κάνει και θα κατεβεί στο πρωτάθλημα για να δει ένα-ένα τα παιχνίδια και να τα κερδίζει. Δεν έχει, κύριε Κόκκινε, πυρούνια και κουτάλια. Αυτά, μόνο όποιοι τα σκέφτονται που τα βάζουν στο μυαλό τους αυτοί οι πονηροί, να τα βγάλουνε. Ο Ηρακλής τράβηξε πολλά. Και αν από κάποιον το μυαλό ίσως πέρασε κάτι τέτοιο, καλό είναι να μαθαίνουν την ιστορία του Ηρακλή. Αλλά δυστυχώς δεν μαθαίνετε. Δεν μαθαίνετε. Διδάσκεται από τα παιδικά μας χρόνια. Να είστε καλά, κύριε Μάνο. Είναι πάνω για αυτή την ομάδα και μαθαίνεις κάθε μέρα. Να είστε καλά, κύριε Μάνο. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Το πρωί, κύριε Κόκκινε, παίρνοντας τηλέφωνο στον κύριο... όχι, Γκαγκάτσι. Γκαγκάτσι, κύριο... καλά το είπατε, Γκαγκάτσι. Ναι, ναι. Έβαλα ένα στοίχημα στο λαλίστα το συνοδοιπόρο σας. Του λέω, εάν θα βγει πρώτος ο ΠΑΟΚ, ναι, να βάλουμε 500 ευρώ και σε δίνω και 10 βαθμούς αβάντζου. Μου λέει, έγινε. Και τα λεφτά, λέω, θα τα δώσουμε στον κύριο Κόκκινο από 500 ευρώ και στον κύριο Ραπτόπουλο. Με το Ραγκάτσι ζήτησε να το βάλεις το στοίχημα. Όχι, με τον λαλίστα στον προηγούμενο. Α, με τον κύριο Μάνο, ναι. Ναι. Και πετάγεται ο Ραγκάτσις και λέει, σε μένα δώστε τα, σε μένα δώστε τα. Παίρνει αμέσως τηλέφωνο μετά ο κύριος Μάνος και τι μου λέει. Ναι. Θα πάτε, λέει, στην συμβολεογράφο μου, ακούτε, Ερμού 17 και θα τα βάλεις. Συγγνώμη λίγο, δεν το ξέρω, αλλά αυτό είναι καθόλου ανώμημο. Είναι καθόλου ανώμημο, σταθείτε. Ναι. Πηγαίνω στην Ερμού 17, συνάμενος, κουνάμενος και εγώ ο Βλάξ. Και τι αντικρίζω στην Ερμού 17. Τι. Μπουτίκ. Του Ηρακλή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Του Ηρακλή. Η ομάδα του Ηρακλή. Ποια Ηρακλή, μπουτίκ, γυναικεία μπουτίκ. Γυναικεία μπουτίκ. Γυναικεία μπουτίκ στην Ερμού 17. Μήπως έγινε κάποιο λάθος. Μα έτσι με είπε. Λοιπόν τώρα το ανεβάζω. Ναι. Το ανεβάζω στο χιλιάρικο. Και 10 πόντους διαφορά. Και 10 πόντους διαφορά. Και αν δεν τα βάλει, που δεν θα τα βάλει και θα ξανακοροϊδέψει, αυτά τα λεφτά θα τα δώσω στον κύριο Ραπτόπουλο, γιατί είμαι οικονομικά ανεξάρτητος, να βρει 2 άνεργους νέους να τους δώσει από 500 ευρώ. Γεια σας, κύριε. Όχι σε μένα, όχι στο Ραπτόπουλο. Εσύ μπορεί να τα φάει. Με τιμάει η εμπιστοσύνη σας. Να είστε καλά. Θα τα βάλει στον άσο τη Ρεάλ, θα έρθει η Ρεάλ η σοπαλία. Με Παπαθανασάκη μπορείτε να ανταγωνιστείτε κανένα Πλατανιά, καμία Ξάνθη. Αφήστε πάω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μην ασχολείστε με αυτέ τι ομάδε. Κοιτάξτε να ενώ ο Πάοκ, ποιον ανταγωνίζεται με τον Ιβάν. Είναι δυνατόν, λέει, να μιλάει το όνομα τη εκπομπή που είναι στο ίδιο ραδιόφωνο με σένα. Λέει πλάκα τέλο και όχι πλάκα μου κάνει. Αν δεν σου κόβει, δεν πειράζει. Τι να του κόψει.
Ο Σαράφη ζήτησε 5 εκατομμύρια δραχμές για να κάνω προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Έπαιζε ο Σαριστέχνες το 1992. Γρηγόρη έπαιξε γυναικείο ποδόσφαιρο Αγγλία-Γαλλία γκολ-γκολ. Τι λες, καλή πρόβλεψη. Δεν έχω ιδέα από γυναικείο ποδόσφαιρο. Είδα ένα παιχνίδι. Ξέρω ότι οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο είναι η Γερμανία και η Αμερική. Απλά τρόμαξα με τις Καμερουνέζες. Είναι κτίνοι και ξέρουν και μπάλα. Δεν έχεις ιδέα από γυναικείο ποδόσφαιρο. Η Μενεγάκιος άνθρωπος δικαιούται να αργήσει, όπως έχουμε κάνει όλοι μας. Αυτός που είναι κατάπτυστος ή χαμένος είναι αυτός που έδωσε εντολή προκειμένου να περιμένει ολόκληρο πλοίο με τους επιβάτες να έχουν επιβαστεί, να περιμένουν για ώρες. Σωστό. Επειδή ο άλλος είναι αμάμητος. Σωστό. Την αλήθεια, ραπ, εάν ήσουν από τους επιβάτες του πλοίου με τη γυναίκα και το παιδί σου, πώς θα αντιδρούσες, το είπε πριν. Θα έπαιρνα 10 γαϊδούρια του πλοίου, ποιοι είναι οι πιο δυνατοί άντρες, και θα τα έκανα λίμπα. Και τον κόκκινο μαζί, ο οποίος θα ζητούσε αυτόγραφο από τη Μενεγάκια. Κυρία Ελένη, γεια σας. Είμαστε ηθινομήλικοι. Είμαι και εγώ δημοσιογράφος. Έλα, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Είδες, δεν έχεις αίσθηση του χιούμορ. Ενώ εσύ την έχεις. Έτσι. Πάρε επόμενη. Όχι, α, περιμένουν λίγο. Δεν ξέρεις τι θα γινόταν με τη Μενεγάκια. Θα την έκλειφε. Ποιος θα την έκλειφε. Ένα Γρηγόρη ο κόκκινο, δεν με ξέρεις. Την έλεγε. Δεν με θυμάσαι. Δεν με θυμάσαι. Δεν με θυμάσαι, ρε, δεν με θυμάσαι, Ελένη. Δέστε, ρε, βλάκα. Εμένα, λοιπόν, δεν με θυμάσαι. Για γυναικείο ποδόσφαιρο, ξέρεις με ποιον έπαιζε εκτός του Καμερούν. Πού να ξέρω, ρε, κόκκινο. Από πού κατάγεται τον Ομπόα. Ξέρω από πού κατάγεται. Από πού. Ξέρω που είσαι το διάλογο. Από σημερινό. Κατάγεται ο Τεμπελχανά. Η γυναίκα του Ομπόα, το ξέρω ότι παίζει την εθνική σημερινού. Δεν ξέρω τι παίζει η γυναίκα του Ομπόα. Εγώ ξέρω όλοι οι λιγούριδες εδώ, οι δημοσιογράφοι. Ναι. Μόλις ήρθε ο Ομπόα. Αντί να δουν τα κιλά του, τα μάγουλά του, την τεμπελιά του, την πέσανε να μου στη γυναίκα του Νομπόα. Ραγόρι μου, καλά, δεν ακούς. Λίγο, ρε. Έπαιζε μπάλα. Και τι ωραία γυναίκα του Νομπόα και τα λοιπά. Φάτε τον Νομπόα και τη γυναίκα του και πάτε Πέμπτη τώρα, πάτε Ιούλιο μήνα να παίξετε βλάχη. Πάμε. Έπαιζε μπάλα και φάγαν έξι. Πάμε, κόσμο, πάμε. Πάμε. Παρακαλώ. Πάμε. Έλα. Όχι, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Όχι, ναι. Έλα. Έλα, τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Σπύρος ο Γκάβρος. Μου έφυγε το τηλέφωνο με αυτό που είπε ο Μάνος, λέει, αντίπαλος του Ηρακλή, του Ηρακλή, είναι Ολυμπιακός. Μου έφυγε το τιμόνι. Λοιπόν, εγώ δεν θα καταλάβει γιατί έχετε βάλει την πόλη σε τρυπάκι μεταξύ Παοξίδες και Ηρακλή, ποιος είναι ο αντίπαλος. Είδες ότι βάλαμε κανένα τρυπάκι. Εδώ βάλαμε την πόλη στο... Εδώ βάλαμε τη χώρα στο τρυπάκι. Παοξίδες είσαι. Γκάβρος. Εδώ βάλαμε τη χώρα στο τρυπάκι ότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος με τον Παοκ. Σε πείραξε δηλαδή ότι ο Παοκ με τον Ηρακλή. Όχι, αλλά για ποιο λόγο. Του χρόνου θα δείτε τις ομάδες και όποια τερματίσεις και είναι καλύτερη ομάδα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πού οδηγεί αυτή η κόντρα τις τελευταίες 15 μέρες. Νομίζω ότι φτύρονται τζάμπα. Ρε φίλε, οπαδικές κόντρες είναι. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Να δούμε τι ομάδες θα κάνει ο καθένας. Τι μεταγραφές θα κάνει ο Ηρακλής. Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι, Σπύρο. Ναι, ναι. Σε μια πόλη που έχει 60% ανεργία. Σε μια πόλη όπου το ένα μαγαζί κλείνει μετά το άλλο. Τι κουβέντες περιμένεις να γίνουν, ναι. Ερώτηση. Όχι, να σου πω κάτι. Οι κουβέντες αυτές είναι και λίγο επικίνδυνες όμως. Όχι, ρε. Αυτό σύντα. Θέλω να σου πω. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, Σπύρο. Εγώ το πιστεύω κόκκινο αυτό. Όχι, είναι λίγο επικίνδυνες. Όχι, όχι. Λοιπόν, ο Ραυτόπουλος έκανε την καλύτερη εισαγωγή σήμερα. Πιάστηκε η κοιλιά μου από τα γέλια. Φοβερή εισαγωγή. Και πες το Ραυτόπουλο ότι κατάφερε και έφαγε και μπταμπλούχο τον Περέιρα Πορτογάλο με αυτά που λέει. Τον έφαγε κιόλας. Τον έφαγε κι αυτό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 23-15-96-690, τηλεφωνείτε τώρα. 5.000 ευρώ έκπτωση στην Οκτάβια και στο Rapid. Στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Καλά ακούτε, δεν είναι πλάκα, δεν είναι καλαμπούρι. Είναι μοναδική τιμή για τον... Ο σου λέω τι να γράψεις. Α, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι πλάκα, δεν είναι αστείο, είναι σοβαρότατο. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκίνητων για τη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Παρακαλώ. Έλα. Άντε, για. Ναι. Ναι, άντε, ρε, πάρε μπροστά, ρε. Έλα, Κωστή. Έλα, αγόρι μου, γλυκό. Ναι, νόμιζα ότι μιλάς με άλλον γι' αυτό. Όχι, γλυκό, αγόρι, λέγε. Να είσαι καλά. Ναι. Θέλω να μιλήσω για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε αδικήσει και εγώ σαν Παναθηναϊκός και εσύ και ο Γρηγόρης. Και μιλάω για τον Αλαφούζο. Γιατί? Μπορεί να είναι άσχετος από μπάλα, μπορεί να μην ξέρει πολλά, αλλά πήρε ένα καράβι που ήταν για γάμα εθνική, για γάμα κατηγορία, και το έχει πάει εκεί που το έχει πάει. Γιατί το άφησε σε ανθρώπους που ξέρουν από μπάλα. Συμφωνείτε, ναι ή όχι? Τι να κάνουμε, αν ερχόταν στον ΠΑΟΚ θα τον βρίζαμε. Γιατί θα έκανε κονέ με ανθρώπους που δεν ξέρουν από μπάλα. Σύμφωνοι. Τώρα, όπως το βλέπεις τον Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπεις? Δεν έχει πάει στα σκαριά που πρέπει να και έτσι είναι προγραμματισμένος να είναι? Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει τον προπονητή του και τον κορμό του.
Ναι, από ό,τι λένε τον Γκουλιάρη, τον κρατάει και ήδη έχουν κάνει τέσσερα. Αριστερό στόπερ πρέπει να βρει. Τον Καρέλη να τον πουλήσει και να πάρει τρεις καλούς παιχταράδες πρέπει. Δηλαδή η πώληση του Καρέλη να είναι προς όφελος του Παναθηναϊκού. Μπράβο. Και έχεις το χάρισμα το ποδοσφαιρικό να έχεις προπονητή και γυμναστή και τεχνικό διευθυντή οι οποίοι την ατομική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού τη βελτιώσανε. Πήραν δηλαδή έναν ποδοσφαιριστή αθλητή με άριστα το 10 στο 4 και το φέραν στο 7 σε αντίθεση με τους προπονητές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που ατομικά οι ποδοσφαιριστές έχουν διαλύσει. Και δεν μπορεί πλέον, ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ, να πουλήσει ποδοσφαιριστή από το ρόστερ. Δηλαδή, θα μπορούσε να βελτιωθεί ο Κλάους, ο Μακ, ο ξέρω εγώ ποιος είναι, ο Στόπερ, ο Σκόνδρας, ο Κίτσιου, ο Κάτσε, και να τους πουλήσει. Δεν υπάρχει λοιπόν υπεραξία στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, το ότι άφησε να διαχειριστεί το τμήμα της ομάδος, να το διαχειριστεί ο Νταμπίζας με τον προπονητή της ομάδας. Δείχνει ότι ξέρει να επιλέγει. Για μένα, ακόμη οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τέτοιο χάρη να διαλέγουν συνεργάτες δεν είναι τυχαία επιχειρηματίες. Σύμφωνα. Απλώς είναι άσχετο από μπάλα, αλλά αυτό ευτυχώς δεν ανακατεύθηκε. Δεν μπορώ να το πω έτσι εύκολα το αν είναι άσχετο από μπάλα. Σίγουρα δεν έχει τις γνώσεις που είχε ο Βαρδινογιάννης, ρε παιδί μου. Καλά, εννοείται. Καμία σχέση. Που είχε ο συγχωρεμένος ο Θοδωρίδης. Που έχει ο Πανόπουλος. Που έχουν κάποιοι άλλοι που ασχολούνται. Απλώς δεν ανακατεύεται, οπότε γλιτώνουμε καταστάσεις έτσι. Έκλεισες, φιλιά. Γεια σας. Ωραίο. Ναι. Παρακαλώ. Έλα. Καλώς τον. Τι γίνεται. Τι θα γίνει με εκείνο το ζυγούρι, δε. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Ας το ζυγούρι μου και εσύ. 99 είσαι. Τι θες να πας, 109 πάλι. Είσαι 9. Τι είσαι, θα κατέβω κι άλλο, δε. Θα κατέβω. Το ζυγούρι είναι ζυγούρι, δεν κατάλαβα. Κατεβαίνει. Ρε, υποσχέθηκες. Υποσχέθηκα, αλλά θα στο δώσω, βέβαια. Να στο πληρώσω ρε, πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Θα στο στείλω. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι άλλο να ρωτήσω για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί εγώ είμαι από χωρίο, καταλαβαίνετε. Η γυναίκα του Νομπόα παίζει τον Ισημερινό και φάγανε 6 γκολ. Καλά κάνει. Λοιπόν, άκουγα αυτό για το δάνειο που έκανε ο Σαββίδης. Ναι. Δηλαδή, αν σε περίπτωση για τον ΑΒ λόγο αύριο αρπαχτούν, ξέρω εγώ, εδώ ναι, τι θα κάνουν ναι. Και τον διώχνουν. Ναι. Τον κόκκινο ρωτά αυτό, σας απαντήσω. Κάτσε. Ο Σαββίδης έχει τη δικαιώμα να κατασχέσει τη Τούμπα. Όχι, ρε. Τι θα κατασχέσει. Η ομάδα είναι καλυμμένη από το financial fair play. Ηρεμήστε λίγο. Κάτσε, ρε, Γρηγόρη. Δεν μπορεί. Ηρεμήστε. Εγώ επειδή δεν ξέρω, ρωτάω. Όχι, ναι, δεν σε κακολόγησα. Εσύ που είσαι από χωριό, κοίτα, άκου εμάς που είμαστε από την πόλη. Καθόλου πεντακάθαρο μυαλό είσαι. Άκου να δεις. Σε τραπέρατος. Ο Σαββίδης πλέον, πληρώνοντας τα χρέη, είναι άχρηστος για τους ανθρώπους που είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ. Ο μόνος ο οποίος ψιλοβολεύεται είναι ο Κατσαρής που τον πληρώνουν τα αεραστεχνικά τμήματα κάθε πρώτη του μηνός. Ναι. Η αλήθεια λοιπόν είναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει την Τούμπα και να φύγει. Ναι. Το θέμα είναι, άμα θες τώρα εγώ να πω τη δική μου άποψη, λοιπόν. Δεν ξέρω τι έκανε, εκεί καλό έκανε. Ρε παιδιά, αλλά θίξαμε ένα θέμα πολύ απλό. Συγγνώμη ρε ούτε να σε διακόπτω. Ναι, ναι, ναι. Σε έχω το θάρρος. Όχι ρε παιδί. Είστε απίστευτοι. Θίξαμε ένα θέμα με τον Κωστή. Ναι. Και περίμενα οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία θέματα, χωρίς εμπάθεια και πεντακάθαρο. Είστε, μπορείτε να μιλήσετε με τον Άρνεσεν. Ποιους του λέτε να καθαρίσει και ποιους να κρατήσει. Δηλαδή ναι. Πιο ποδοσφαιρική κουβέντα μπορεί να γίνει. Όχι. Και ναι. Δεν πήρε ούτε ένας να μιλήσει γι' αυτό. Για χρέη όχι, μου μιλάτε, να, για ίδιες. Όχι, όχι, να φύγουν όλοι εκτός ένα σκάτσε, κίτσο, ξέρω αυτούς να κρατήσει. Τον Ιτάν θα τον κρατούσες. Δεν θα τον κρατούσα. Τον έστειλε ο Άρνεσεν. Τον έστειλε ο Άρνεσεν. Το χαρτάκι που πήρε τον έστειλε στον Άρνεσεν. Αν παίρνει χαρτάκι κοίταξε, και ο Άρνεσεν, την κάσαμε την κάρκα. Γρηγόρη. Εάν ο Άρνεσεν δεν μπορεί να διακρίνει ότι δεν μπορεί να φέρει καλύτερο τερματοφύλακα από τον Ιτάν. Δεν μπορεί. Εκτός αν μπορεί. Δεν μπορεί. Γρηγόρη, ναι. Παιδιά να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα ότι τα ξέρω όλα. Γι' αυτό πληρώνεται αυτός ο καινούριος που ήρθε να κάνει ομάδα όπως έκανε ο προηγούμενος που είπε ότι τίποτα δεν γνώριζε ο Αλαφούζος αλλά έκανε ομάδα. Μάλιστα. Και δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ. Να είσαι καλά ούτε να. Έτσι δεν είναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα. Έλα, Γκόγκο, σ' ακούει τώρα. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Έλα, ένα λεπτάκι όμως,
Δεν με κάνει τώρα, δώσ' μου δύο να πούμε. Εσέ παρακαλώ, δεν θέλω να με δίκαιο. Ρε Φαλάκρα, τι έγινε, παίρνουμε τηλέφωνο και πας και κρύβεσαι στην τουαλέτα και μετά στα πυρούνια, να πούμε. Φοβήθηκα, ρε φίλε, που θα πάρεις τηλέφωνο. Έτρεμα. Βέβαια. Τι έγινε πάλι, και εγώ άκουσα εδώ πέρα, λες, δαχτυλίδια φιλήσαμε, πυρούνια πήραμε, κουτάλια με χειροπύρωνα. Όλο το σεβίτσι το πορσελάνινο πήραμε. Έχω ένα μήνα να έχω τις επιφυλάξεις μου. Έχεις ένα μήνα να έχεις επιφυλάξεις. Ναι. Θέλω να σου πω πώς γίνονται αυτά τα μπερδέματα. Για πες. Παίρνει τηλέφωνο άλλος. Έκανα και την ερώτηση εγώ να είμαι στο Γρηγόρη πριν, αλλά δεν ήσουν εκεί. Ναι, και λέει, πυρούνια λέει, σπίτι σας έχετε. Ο Γρηγόρης απαντάει, εμένα έχουμε, φυσικά έχουμε. Και σε ρωτάω τώρα, πυρούνια σπίτι σου έχεις. Όχι, ρε φίλε, κουτάλια έχω. Πυρούνια δεν έχεις σπίτι σου. Δεν έχω πυρούνια. Γιατί δεν έχεις πυρούνια σπίτι σου. Τρώμε τα χέρια, είμαι πρωτόγονος. Γι' αυτό κάθεσαι και λες αερολογίες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σε πρωτόγονος. Όπως είπαμε ότι οι αερολογίες. Με το μυροφορείο αερολογίες, έλεγαμε. Σε αυτό βγήκα και σε είπα ότι όντως είσαι σωστά, ρε φίλε, αυτό που είπες και είσαι και δημόσια συγγνώμη. Ο Παπαδόπουλο που δεν υπέγραψε εσύ, ακόμα. Βγήκες δεν ποτέ να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη. Τι να πω συγγνώμη για τον πυρούνια. Βγήκες ποτέ να πεις δημόσια συγγνώμη όταν έχεις κάνει κάτι λάθος. Εγώ θα πω συγγνώμη στον κόσμο του Ηρακλή. Μάλλον όχι στον κόσμο του Ηρακλή. Στον πρόεδρο του Ηρακλή. Την τελευταία μέρα των μεταγραφών, αν δεν πάρει δανεικό από Ολυμπιακό ή από ΑΕΚ ή από Παναθηναϊκό. Εντάξει. Θα περιμένω να τα ακούσω εγώ αυτό. Να 100%. Να είσαι καλά, Κούκο. Γιατί ο κόσμος του Ηρακλή δεν είναι σαν του ΠΑΟΚ που τους φέρνανε από τον Παναθηναϊκό. Πώς το λέγανε αυτό με τα Μόλτο, ρε, με τα Κρουασάν. Πώς το λέγανε αυτόν που τους πήρε τον. Δεν ξέρεις κιόλας. Πώς το λέγανε αυτόν με την τράπεζα που ήταν εσύ αυτός που ήταν. Βιανόπουλος. Ο Βιανόπουλος, ρε. Τους έδινε τους δανεικούς. Τους δίνανε τους παοξίδες το Βιονόπουλος δανεικούς. Πήρε Μελίση και Χριστοδουλόπουλο με 7%. Τους έδινε δανεικούς λοιπόν. Έλα, ο Παναθηναϊκός και οι παοξίδες δεν μιλάγανε. Το δεν παράρτημα. Ήταν δανεικοί. Ναι, δεν ήταν δανεικοί. Ενώ η Ηρακλειδέας φωνάζει. Και καλά κάνει. Η Αφή Κωνσταντινίδη το όνομα εγγύηση για να αποσύρει το παλιό στο κίνητο. Σας βοηθάει να το κάνετε και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18133. Α1 κενό. Καζίνο για την παράσταση στο θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Α3 ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα ταξίδια σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ηράκλειο. Απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μύκονο πήγες, Κόκκινη. Μύκονο έχω πάει, ναι, πολλές φορές. Πότε πήγες? Πολλές φορές. Πριν το Άγιον Όρος ή μετά? Μετά. Μετά. Στο Άγιον Όρος έχω πάει επίσης πολλές φορές. Αλλά στο Άγιον Όρος πολλές φορές. Στην Μύκονο πήγες? Όχι, στο Άγιον Όρος. Πού είναι καλύτερα? Δεν έχω μείνει στη Μύκονο, έμενα μόνο βράδυ και έφευγα. Α, μόνο. Για δουλειά πήγαινα και το ξέρει. Στο Άγιον Όρος δεν πήγες για δουλειά? Όχι, στο Άγιον Όρος έμεινα κιόλας. Έμεινες με τον Εφραίμ μαζί? Όχι, με τον Γέροντα Παΐσιο. Ο Παΐσιο. Διάλειμμα. Εμπρός γρήγορα για Holdable Play. Απεριόριστες κλήσεις σταθερά 300 λεπτά προς κινητά και 24 ίντερνετ. Μόνο με 23 ευρώ το μήνα. Για τους συνδρομητές Vodafone με 18 ευρώ το μήνα περισσότερα. Μην καθυστερείτε στο call.gr σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο 13844. Το 2310909090 είναι δικό σας. 955 κενό τα μηνύματα στο 54340. Α1 κενό. Καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54344 για τις προσκλήσεις που δίνουμε για το θέατρο Βεργίνα, καθώς έχουμε δύο διπλές για την παράσταση του Γιάννη Μαλούχου. Α3 κενό για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν το ταξίδι στη Μύκονο, στη Σαντορίνη ή στο Ηράκλειο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Λοιπόν, Φαλακρόλικο σκού δεν υπάρχει θέμα πυρούνια. Τρέλα μας πουλάς και μας παίζει με τα νεύρα. Θα το λέτε και θα κλαίτε αυτόνομος και δυνατός ο Ηρακλής. Βέβαιος. Άμα λέει πάρει κανένα παίκτη δανεικό, να βγείτε αυτόνομοι και να φωνάξετε. Καλησπέρα, Ράνια. Με αποκλειστικό βίντεο Κλάους φαίνεται ότι είπε να το γυρίσει το τραγούδι γιατί από μπάλα δεν. Ράκος το παιδί, Ράκος με τις απομονωτές αποτυχίες της ομάδας. Βέβαια. Άμα παίζει εξτρέμ, φυσικά. Το μήνυμα που διάβασες, Γρηγόρη. Ήταν για τον Μπούζο, θα σε έστειλα άλλο, λέει. Με πόσο καθυστέρηση έρχονται. Αυτό το ξέρω, φίλε. Σε καθυστερημένο παραγωγό, καθυστερημένο. Ήρθαμε καθυστέρηση το μήνυμα. Μια ερώτηση στον αριθμητικό Κωστή. Γιατί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ τον Κλάους? Δεν τριπλάρει ποτέ με πλάτη, δεν παίζει ποτέ. Γρήγορος με την μπάλα δεν είναι ποτέ. Παίρνει 750.000 ευρώ το χρόνο. Θέλω να σοβαρό λόγο, μου αρέσει να βλέπω μπάλα. Ερώτηση δεύτερη. Τον κρατούσες, θα κρατούσε το ΜΑΚ. Θέλω πάλι ποδοσφαιρική ανάλυση. Δύο ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Πρώτον. Εάν θα είχα το ΜΑΚ με αναπληρωματικό τον Κοροβέση, δεν χτυπάω πρωτάθλημα.
Εάν έχω να διαχειριστώ 20 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα ερώτημα. Ο Μακ είναι καλός έξω από την περιοχή, να φορτώσει, δεν πατάει. Διαβάζω επίσης ότι ψάχνουν να βρουν τον αντικαταστάτη του Παπαδόπουλου. Άρα ο Κλάους θα είναι βασικό center for. Και εγώ θες να πιστέψω ότι αυτός θα διαχειριστεί 20 εκατομμύρια ευρώ. Πριτς, πού θα το πιστέψω? Συνεχίζω. Όχι, συνέχισε τον κόσμο. Καλά, ρε Ράπλεϊ. Ένας περιμένει, οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι έγινε. Ή πέσανε ή δεν φόρτωσαν. Καλά, έβαλε τα κλάμα τότε με τον Όφ που έπεσε για πρώτη φορά ο Άρης και όλα αυτά τα με φωτογραφικά μου ντοκουμέντα. Η ιστορία διαγράφεται, αδερφή μου, το παίζει αδιάφορο στην ομάδα που έκλαιγε. Καλησπέρα. Επειδή λέει ο Φούρναρης ο ψεύτης εκεί στο καψί από πίσω ότι. Έχουν πει διάφορα. Έχουν πει διάφορα για μένα. Και έχουν γράψει διάφορα για μένα. Τι να κάθομαι, να απολογούμε στον κάθε οπαδό που πιστεύει σε Γκαρσίες και κόκκες και ιστορίες για αγρίους. Κόκκες εννοώ. Μήνυμα ανέκδοτο από το φίλο Βασίλη τον Παρούση. Έχετε πιει, κύριε, 6 κοακόλες. Μα το 4 βγάζει θετικό. Τις αρέω με μαλαματίνες, λέει. Ραϊκόβιτς ο Πάοκ, Μάνο, η ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ, δανεικούς από το θρύλο Πάοκ, παντού ρε, ανύπαρκτη. Μάλιστα. Ο καθένας λέει το δικό. Κύριε, θα πέσει και αυτός και μετά θα λέει. Δεν λέω τίποτα, παρακαλώ. Άντε, πάμε. Χαλαρό σε βλέπω. Έλα, καλησπέρα. Έλα, παλικάρι μου. Είσαι ο μοναδικός, δεν μας ακούει άλλος. Μέσα στα χωριά. Το Γρηγόρη θέλω να μιλήσει. Να μιλήσει, φίλε, να μιλήσει. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης από το Πολύκαστρο. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια χαρά. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σας ακούω 2 χρόνια. Πρώτη φορά σας έπιασα. Δημήτρη, είσαι 70? Όχι, 60. 60, ναι. 60. Σας ακούω 2 χρόνια, δεν μπορούσα να πιάσω με τίποτα. Έχω φάει κάρτες, άστα, χέστα. Λοιπόν, πήγα, έκανα σύνδεση. Θέλω να με απαλλάξετε από... Είμαι Παοξής καταρχήν. Α, να σε απαλλάξουμε από Παοξή? Όχι, ρε, άστομα. Ναι, εγώ είμαι Παοξής. Καπνίζεις, καπνίζεις ή καπνίζεις πολύ, ε? Καπνίζα πολύ και καπνίζω πολύ. Σήκω και να καπνίζεις λίγο. Είμαι βραχνιασμένος, έτσι. Ναι. Μιλάει αυτό που δεν καπνίζει τώρα, ναι. Είμαι και κρύα μου, ρε, εντάξει. Άκου να δεις τώρα. Θέλω μια χάρη σας ζητώ. Αν μπορούμε. Ναι. Να μου απαλλάξετε από την κυρία Δέσποινα, από το Μάνο, από κάνα 2-3 άλλους. Ποια είναι η κυρία? Κάνα 2 κυρίες. Ποια είναι η κυρία? Και τελευταία να μου απαλλάξεις από το Ραυτόπουλο. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, έτσι. Θες να σε απαλλάξω? Γιατί δεν απαλλάσσεις από μόνος σου? Να ρωτήσω κάτι. Πάλι θα σας ακούω. Περίμενε, περίμενε. Ερώτηση. Εσύ ναι. Λες κάτι καλαμπουρίζοντας σοβαρά. Δεν υπάρχει έχει. Κάτι πάρα πολύ απλό. Χιούμορ δεν έχει. Ή κλείνεις το ραδιόφωνο ή αλλάζεις συχνότητα. Σωστά. Όχι, όχι, εντάξει. Εγώ δεν πάω στα άλλα τα κανάλια, στο Λίτερο και ξέρω εγώ. Όπου θες, όπου αγαπάς θα πας. Α, δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι με όλους και δεν γίνεται να, να μας είναι συμπαθείς όλοι. Λοιπόν, εγώ δεν σου λέω ότι εδώ είμαστε, θα μείνουμε, θα βαλσαμώσουμε στο Μετρόπολης με το Ραπτόπουλο. Όχι, εντάξει, αλλά αυτό... Για ποιο λόγο να χαλάς την καρδιά σου? Άμα δεν σ' αρέσει κάτι το κλείνεις. Εσύ καλέ, γιατί χαλιέσαι? Έλα ρε Κωστιάντε. Να είσαι καλά. Ακούω, ρε, εγώ, και το μεσημέρι και το βράδυ σ' ακούω αυτό που λέει. Τότε καλέ, γιατί χαλιέσαι? Δεν χαλιέται καλέ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κρατάς Βίτο Ράτς, Περέιρα, Γκολάσα, Κλάους, Κίτσκιου, Κώστα για αλλαγή. Καλός είναι. Δίνεις δανεικούς στα ετόπλα και δίνεις κλωτσιές σε Σάλπιτς, Γιόλι, Μαντούρα, Νομπόα, Σκόνδρα για και Παπαδόπουλο. Ραπτόπουλε, συμφωνείς? Έλα, ρε, γίνατε όλοι τεχνικοί διευθυντές. Εδώ και 2 μήνες όσοι πάνε στην Τούμπα ξέρουν ότι η Τάνση έχει υπογράψει την Τουρκία. Γιατί μας πήρες τα άδικα? Καλά. Στη γαρτία, στο Μάκανο και στον Πορτινό του για την άνοδο της ομάδας του. Μάκαρο. Με Παπαδάκη μπορείτε να ανταγωνιστείτε κανένα Πλατανιά ή καμία Ξάνθη. Το διάβασε, ρε Κόκκι. Παρακαλώ. Στον κόσμο, γάμο, το καλησπέρα, μάγκε. Άντε, ρε Μάγκε. Άντε, πάρε μπροστά. Τι κάνετε από Κιανόλευ και Κοζάνη? Άντε, ρε φίλε. Τι θέλουν οι οπαδοί τη Μεντ Τούμπα και Τρίτον Ατούμπα να απαλλαχτούν από φωνέ του Μάνου και του Ολανού και του Παλικαριού? Τρίτον Ατούμπα και Μεντ Τούμπα. Οι οπαδοί τη Μεντ Τούμπα, τι θέλουν να απαλλαχτούν από του οπαδού του Ηρακλή? Του δίνει πόνο ο Ηρακλή. Πολύ. Ποιος Ηρακλής για από τους δυο όμως? Δεν άκουσα, Κωστή. Ένας Ηρακλής. Ποιος Ηρακλής? Του Ρέμου που πληρώνει και
Έχει εφιάλτη, λιβώνει, μπόρνει το βράδυ. Για ο άλλο Ηρακλή του Μάνου. Δεν υπάρχει, κύριε Ραπτόπουλε, αυτό που βλέπετε. Μάλιστα. Αυτό που βλέπετε, το παδικό κομμάτι του Ηρακλή που γιγαντώθηκε. Τέλειο. Απλά θέλω, παρακαλώ το Θεό, πρώτη αγωνιστική να παίξουμε μέσα στον ΠΑΟΚ και θα ήθελα από του υπεύθυνου τη ΠΑΕ Ηρακλή να ζητήσουν την 5, την 6, την 7 και την 8. Την 9, την 10, την 11, την 12. Και να κρατήσουν την 1, τα επίσημα, τα 2, τα 3 και τα 4. Οι οπαδοί τη γειτονιά. Που τελείωσαν οι εποχές του Άκη και του Βαγγέλη. Άκη. Που τους πέρανε τα εισιτήρια διαρκείας. Και οι εποχές των μεγαλομετόχων τύπου Σαχπατζίδη. Που τότε ήταν μεγαλομέτοχοι της ΠΑΕ Τούμπας. Να είστε καλά, κύριε μου. Αλλά... δεν είπα. Θα λέτε τώρα, κατόπιν εορτής. Όταν σας έρχονταν τα εισιτήρια διαρκείας στις καλές εποχές και κληρώνατε διαρκείας μέχρι και το Μάρτιο. Για να δουν οι οπαδοί της ΠΑΕ Τούμπας. Την ομάδα τους, τότε σας χαϊδεύανε και εσάς. Δεν λέω για εσάς συγκεκριμένα τους δύο. Μιλάμε για τα αθλητικά ραδιόφωνα της πόλης. Μάλιστα. Κόκκινε, πιο πολύ τον Ηρακλή. Να είσαι καλά. Πιο πολύ τον Ηρακλή, τίποτα άλλο. Ακούστηκες, παρακαλώ. Βέβαια. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Χαιρετώ το υπέροχο δίδυμο του iTherapy. Έλα ρε. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος. Λοιπόν, δεν. Καταρχήν. Δεν σε έχω αμελήσει. Όχι, δεν γίνεται, είναι στην Ιταλία. Προσκεκλημένη ενός κόμι. Είναι από αυτόν ο κόμις? Ναι, πολύ πράγμα. Ενημέρωσε τη Λουλού για το θέμα? Την ενημέρωσαν. Γιατί με το χάλασες τώρα? Και το βιβλίο θα κάνει πάταγο. Να σου πω, μια πορνοστάρ θα έφερνες να κάνει εκπομπή με τον κόκκινο. Το πνευματικό του κόκκινο το ρώτησες αν τον αφήνει. Δεν ξέρω, κοίταξε να δεις, εδώ θα δείξει. Μην το βάλει να τρώει μπάμιες κάνα μήνα. Επειδή είναι γεσολάκια. Θόδωρε, εξήγησε τον κύριο ποιανού ιδέα ήταν. Ναι, λοιπόν, δική μου, ναι, εντάξει. Εξήγησε του Γρηγόρη. Εξήγησε γιατί κάνει τον έξυπνο. Ρωτάω. Να ξέρει ο κόσμος. Να ξέρει ο κόσμος. Ναι, αλλά θα δείξει εδώ το μεγαλείο της ψυχής του. Απέναντι στον απόλυτο πειρασμό. Ακριβώς. Να ξέρει ο κόσμος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια διάσημη πορνοστάρ καλεσμένη στην εκπομπή μας. Φοβάμαι ότι θα είναι από το Σεπτέμβριο. Όποτε έρθει. Θα μιλήσει για όλους και για όλα. Είναι κάτι διαφορετικό. Χθες άκουσα και ένα ωραίο ανεκδοτάκι. Τον Πάτερ Χριστόδουλο το ρώτησες, δεν συγκεκριμένα. Πάω στον τάφο να το ρωτήσω. Το ρώτησες τον Πάτερ Παναγιώτη, ρε. Που όταν μείνε στα αντίδρα, έγινε άντρα στα 30, έρθες και πορνοστάρ. Ανεκδοτάκι. Τον Παΐσιο το ρώτησες, ρε. Βρακή φόρεσε το γάμο του πρώτη φορά και μιλάει για άντρα. Τον Παΐσιο το ρώτησες, ρε. Που θέλει να φέρει και πορνοστάρ. Κακεντρεχές ανέκδοτο. Λέγε. Γεμάτο κακεντρέχεια. Το άκουσα χθες το βράδυ. Λοιπόν, είναι λέει οπαδοί διαφόρων ομάδων μια συντροφιά και συζητούν για το ποδόσφαιρο. Λένε διάφορα. Ξαφνικά όλοι πιάνουν τις χιλιές τους, ξελιγώνονται στα γέλια. Μόλις έχει πει ο Παουξής ότι ο Σαββίδης θα φέρει παικταράδες για να κάνει μεγάλο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γελάνε. Κάποια στιγμή τους αποτελειώνει, πέφτουν κάτω και χτυπιούνται. Είπε, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Έκλεισε. Δεν το κατάλαβε ο κόκκινος. Δεν το κατάλαβε ο ρινόκερος. Τα IQ του πήγε στο 20 πάλι. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Ακούω τώρα τελευταία για αυτόν τον Άρνεσεν. Θέλω να μου πείτε τι κοινό έχει ο Άρνεσεν με τον Κόντι. Με τον Κόντι, τι κοινό έχει ο Άρνεσεν. Ναι. Εσύ λες ότι έχει. Για να μάθουμε. Λοιπόν, θα σας πω τι κοινό έχει. Όταν έφυγαν και οι δύο από τις ομάδες τους, οι ομάδες βρεθήκαν στο κρεμό. Ο Άρης είδατε που πήγε και το Αμβούργο είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που έπαιξε σε μπαράζ. Αγώνες διαβάθμισης, ναι. 100 εκατομμύρια χρέη το Αμβούργο. Κατανοητό. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Παρακαλώ. Έλα. 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 Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Πάρε και αυτή τη γραμμή γιατί έπεσαν οι άλλες δύο. Ναι. Έλα. Έλα. Κόκκινος. Εδώ είναι. Εδώ είσαι. Ο Κωνσταντής. Εδώ δίπλα, βοηθός. Κωνσταντή, βοηθέ. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε τελικά. Η ΠΑΕ Τούμπας είναι μικρότερη από τους... Ο γιατρός είμαι, κατάλαβες ποιος είμαι. Ο τρελόγιατρός. Όχι ρε εσείς, το δικαστήριο, ο προκτολόγος. Α, ο προκτολόγος, έλα προκτολόγη, έλα. Έλα ρε πρόεδρε. Έλα, είχα καιρό να σε ακούσω. Έλα ρε πρόεδρε, έλα γιατρέ μου, έλα.
Μόλις γύρισα και με γύρισα τώρα που άκουσα. Δεν μου λες η ΠΑΕ Τούμπας είναι μικρότερη από την ΑΕΠΟ 2 Κατερίνης? Όχι. Όχι. Σωστά. Και η ΑΕΠΟ 2 Κατερίνης τι θα κάνει τώρα, ρε φίλε? Θα κατακτήσει τον κόσμο? Θα πάρει τους ίδιους τίτλους με αυτούς που θα πάρει και εκεί του χρόνου. Δεν πληρώνει το λογαριασμό στα μπουζούκια, ρε ο άλλος, ρε εσύ. Τα μπουζούκια δεν πληρώνει, έγινε άφαντος. Πήγε για κατόρυμα και έφυγε. Αυτά τα κάναμε 17 χρονών, ρε εσύ. Και θα πάρει, τι θα πάρει, ρε. Λέγε κόκκινα πάντα. Ξυπνήστε, ρε εσείς. Πάει παρακάτω. Πάμε. Ο άλλος τι έλεγε προηγουμένως, τι είπε ο Σαβίδης και χάθηκε στα γέλια ο κακεντεχής. Τι προτάσεις είπα. Ναι. Ναι, το Μάιο πες του να δούμε πώς θα πεθάνουν στα γέλια. Θα είναι ξανά στο ράδιο. Προκτολόγε, την ΑΕΚ θα την περάσει του χρόνου. Δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Την ΑΕΚ του χρόνου θα την περάσει. Ποια είναι αυτή, αυτή που έκανε, που άλλαξε αφημί για να ξεχρεώσει. Μάλιστα αυτή. Που χρωστάει στον ελληνικό λαό 200 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα γιατρέ. Ναι, προκτολόγιο μου, πες τα χρυσικέ μου γιατρέ. Πες τα μου. Γιατρές μου λίγο. Ναι γιατρέ μου. Αυτή η κυρία, αυτή η κυρία ποια είναι? Είναι κάτι παρόμοιο με την ΑΕΠ Ποντίον. Ναι, θα την περάσεις αυτήν όμως, σωστά τα λες. Αβλεπή, δεν υπάρχει, δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω. Το καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει. Και την Τρίπολη και τον Ατρόμητο. Και την Τρίπολη και τον Ατρόμητο δεν έβλεπες και τώρα βλέπεις την πλάτη. Προσκυνάμε στο μεγαλείο του Πάμπλου του, που σαν τον άκουσε με λίγο και πρόσεξε το αυτό που θα σου πω. Από παλιά διαδικασία. Και την Τρίπολη και τον Ατρόμητο δεν έβλεπες. Και την Τρίπολη και τον Ατρόμητο δεν έβλεπες. Επειδή γνωρίζω ότι παλιά διαθήκη γνωρίζεις και διαβάζεις και είσαι παιδί πνευματικό, άκουσε με λίγο. Όπως ο Μωυσής πήρε το λαό του Ισραήλ και χτύπησε τη θάλασσα και την άνοιξε στα δυο και τους πέρασε απέναντι και τους ελευθέρωσε, έτσι και αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Σαβίδης, πήρε το λαό του Πάου και άνοιξε τα πάντα και πέρασε απέναντι. Πρώτος μάγκας είναι σε αυτό. Ωραίος. Σε αυτό πρώτος μάγκας. Έκλεισε η θάλασσα και μείνατε πίσω. Μείναμε πίσω. Ξυπνήστε. Ακούγεσαι. Πάρτε χαμπάρι. Ακούστηκες. Μπορείτε να προκόψετε άμα γίνετε προπολιτικό του ΠΑΟ. Ρε προκτογιατρέ, σταμάτα. Σταμάτα. Εκόμαστε, παρακαλώ. Δεν μου λες τώρα. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι άνοιξε η θάλασσα στα δύο? Εσύ πίστευε ότι θέλει. Εσένα ρωτάω. Ενδιαφέρει κανένα. Τι το πιστεύεις ότι άνοιξε η θάλασσα? Το κεφάλι σου θα ρίξει τα δύο σε λίγο. Παρακαλώ. Μια ερώτηση έκανα, μην το πιστεύεις. Δεν απαντά. Παρακαλώ. Λέγε φίλε. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Ναι. Καλησπέρα στο αχτύπητο δημοτικό. Να διαβάσω πρώτα κάτι, μου δίνεις μισό λεπτό. Στο στρατόπεδο Παύλου Μελά γίνεται να πούμε η Ανταρσία κάνει μια ιστορία. Ένα πάρτι. Φέστιβαλ, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Χωρίζεται σε δύο σκηνές. Σκηνή πρώτη, ψήλη στάχυρα. Σκηνή δεύτερη, αφοέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τους Σαν Ξέμπαρκους, τον Νότι Χασάπη και τον Γιάννη Κούτρα. Τον Κούτρα. Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, σκηνή πρώτη. Εισβολέας, άγνωστος χειμώνας, για τον Κούτρα ξέρεις εσύ. Σκηνή 2, μεγάλο λαϊκό παραδοσιακό γλέντι με τους, τι λέει εδώ, Καραμπάκ και τους, τι λέει, Ντουλάβια ή Φρέντς. Κυριακή 14 Ιουνίου, σκηνή πρώτη. Global, τα όλια του Χριστόφορου, του Χριστόφωνου. Χαΐνιδες, συνθεατρική παράσταση, η μαύρη παρηγοριά από τη θεατρική ομάδα παραβάται στη σκηνή. Και σκηνή 2, τι λέει, δεν βλέπω καλά, ρε. In Mexico, ναι. Οι πόρτες ανοίγουν κάθε μέρα στις 8 και οι συναυλίες στις 21 και 30. Όλες τις μέρες, τι λέει, θα λειτουργεί. Έχουμε συνδεθεί με τη γραφεία της ΠΑΕ. Στον χώρο του φεστιβάλ, έκθεση βιβλίου, για σένα κόκκινο που είσαι πνευματώδης, κόμικ, φωτογραφία, σταβέρνα κόκκινε, μπαρ κόκκινε και παιδότοπος Ραπτόπουλε. Λέγε, πάμε. Λοιπόν, για σένα είναι παιδότοπος, για μένα είναι παιδόποτος. Λέγε φίλε, λέγε. Ναι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο δύο γραμμές πριν, ναι, διότι ο τεχνικός διευθυντής της μεγάλης αυτής και ιστορικής ομάδας της πόλης σας, που το ταβάνι της είναι πάντα η έκτη θέση, με αυτό το σκοπό κατεβαίνει στο πρωτάθλημα, είχε καθίσει και σε αγώνα πρωταθλήματος για μία φορά στον πάγκο να κουουτσάρει την ομάδα του Αμβούργου. Ενώ η ομάδα η άλλη που ανέφερε, η ομάδα της καρδιάς σας κύριε Ραπτόπουλε, εκείνος εκεί ο τεχνικός διευθυντής δεν είχε καθίσει ποτέ στον πάγκο. Μόνο έδινε εντολές στον πάγκο.
Εκεί είναι η διαφορά. Αυτός τώρα ο Δήμος δεν πιστεύω να έχει κοπεί στα γέλια και να γελάει. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ραπτόπουλε μου, ναι, και κύριε Κόκκινέ μου, εδώ θέλω να σας κάνω μία ποδοσφαιρική ερώτηση. Να απαντήσω, Κόκκινος. Πόσα ήταν τα ποδοσφαιρικά χέρια στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου? Πόσα ήταν τα ποδοσφαιρικά χέρια? Μαραντόνα. Ένα ήταν του Μαραντόνα. Ένα του Τάκολα. Ναι. Και μία χερούκλα ήταν του Μπανιώτη στο Καφτατζόγλιο, που το θυμήθηκα τώρα. Ένα του ήταν, και ένα το χέρι του που είπε. Του Μπανιώτη το ξέχασες? Που νόμιζε, δεν το θυμάμαι, κύριε μου. Που νόμιζε, ότι ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Μαζί με τον προπονητή, ποια ομάδα βρε στο ελληνικό πρωτάθλημα πρωτοτύπησε? Μόνο εμείς οι Δαφνό, οι απόγονοι του έκτου στόλου, σας πράξαμε αυτό το πράγμα. Εσείς η ομάδα σας στην πόλη σας, και θα πω και για την ομάδα τη δική σας. Με εκείνο τον Τίμιο Τραπεζίτη, τον Γκράτσια Κοσκότα, εντάξει. Που, γιατί, κύριε, που κάποιοι δεν το ξέρουν και έχουν φάει με 10 μασέλες από τον Κράτσια Κοσμίδη. Γιατί έχετε να πείτε κάτι για τον κύριο Μπανασάκη και για τον κύριο Σαλιαρέλη, υπονοείτε κάτι? Καλά ήταν. Για ποιον? Για αυτό που κάνατε κύριο Σαλιαρέλη. Γονατίζατε. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, αυτός ο κύριος Πυρούνιας είναι αυτός ο αξιότιμος. Για αυτό με την έλεγχο το Τίμιο τον καλύτερο. Ποιος είπε ότι είναι καλός άνθρωπος? Γιατί λες για τους άλλους? Χαϊβάνι. Τα δικά σου δικηγόρο. Όχι, δεν κάνω το δικηγόρο. Τα δικά σου μούτρα κοιτάξτε. Όταν θα κάνουμε, κύριε, το λιμάνι μας να περνάει βαπόρια από την Περσία και μαριχουάνα στοπ με πάντια και τόλμη Βοσκόπουλο και ζωή Λάσκαρη. Το μόνο που τη λείπει μαριχουάνα είναι. Τότε τα ξαναλέω. Είχατε το μεγάλο συνθέτη που το συνέδεσε το τραγούδι αυτό. Είναι βλαμμένος, κανονικός να γίνει βλαμμένος καπνιστός. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε μου, και να κλείσω με αυτό. Κύριε Κόκκινε, ξέρετε ότι σε γνωστό καφενείο των δυτικών συνοικιών, παλιό στην κεντρική αγορά, υπάρχει μία φωτογραφία. Μία φωτογραφία μετά με ένα κύπελο με δύο μωρά που να το κρατάνε αγκαλιά. Ξέρετε ποιοι είναι οι δύο αυτοί, κύριε Ραπτόπουλε? Στήλτονα. Επόμενος. Θα πει όνομα και δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Πρώτο τελευταίο. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Τελευταίο μάλλον. Τελευταίος. Τι έγινε, ρε Μάρκο? Καλησπέρα στην πιο όμορφη αεποντίον της Κατερίνης, αυτοί που θέλουν να έρθουν στην Τούμπα για να συμπληρώσουν τα εισιτήρια και τα διαρκές αυτά που μας έδωνε ο κύριος Τσουχατζόπουλος. Καταρχήν, η Κατερίνη δεν έχει τόσο πολύ κόσμο και τόσο λαό. Όταν θα βγει ο Ηρακλής... Ανησυχείς, έχεις χάσει τον ύπνο σου. Όταν θα βγει ο Ηρακλής, κύριε Κόκκινη, γιατί έχεις δείξει τώρα το χαρακτήρα κανονικά ότι είσαι πολύ φανατικός Ηρακλής. Έχεις χάσει τον ύπνο. Βήκε, τώρα που βγήκε, γιατί πριν όταν έπαιζε στα χωριά δεν μιλούσες καθόλου. Τώρα όμως έχεις βγάλει πολύ μεγάλη αυτή που βγαίνει στην ΑΕΠ Ποντίου Κατερίνη. Θα σε φτιάξω καλά. Έσπερε, θα σε φτιάξω εγώ καλά. Ναι, αλλά όμως, κύριε, φιλαθλητικέ μου εσύ, σε χρωστάω ένα μεγάλο καφέ. Έβγαλε γλώσσα. Έβγαλε πολύ μεγάλη, φιλαράκι μου, γλώσσα. Ας πάρει το πρώτο δανεικό από τον Ολυμπιακό, του κρυφτεί η γλώσσα. Εγώ όμως, μπράβο, έτσι χαίρομαι κι εγώ. Εγώ όμως θα τον κεράσω στη γωνία, αυτή την ταβέρνα που διαφημίζατε, μια μεγάλη γλώσσα από τον Κολυνδρό. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Εντάξει, κύριε Μάρκο, κάποιοι πιστεύετε. Έλα, κύριο Δήμος, πετσομένος, λέγει. Λοιπόν, 2310-596-690. Στέργιος Βαλοδήμος λέει, όχι κύριο Δήμος. Λοιπόν, τηλεφωνείτε τώρα, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε. Να αποκτήσετε. Αποκτήστε. Αν το πεις και συνημμένο δεν πειράζει. Αποκτήστε. Έτσι, στα σύμφωνα, άμα πιεις και ένα μπουκάλι ουίσκι, τα κόβεις ούτως ή άλλως. Ενώ εσύ αν πιεις μπουκάλι. Εγώ δεν μπορώ να πιω, ρε. Δεν έχω τις αντοχές τις δικές σας. Μπει πια δύο κρασιά, έπεσα κάτω να πούμε. δύο σταγόνες κρασί. Δύο ποτήρια κρασί πια. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Να σηκωθώ που λένε οι υπαόξιδες. Αχ, Παναγία. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Ποιο? Λέμε κάτι το οποίο είναι, δηλαδή. Θέλεις να πάρεις μια εικόνα από την ομάδα. Ναι. Κάνουμε ανάλυση. Λέμε ότι πρέπει να φύγουν αυτοί και αυτοί. Ναι, ναι. Και από εκεί πέρα τι έρχεται? Ένας και άλλοι δύο με μηνύματα ασχοληθήκαν. Θέλουν να δουν. Γιατί άμα φύγει ο Ιτάνς και έρθει ο... Συμφωνώ. Ένας που άκουσα, δεν θυμάμαι το όνομά του, παρόμοιος θερματοφύλακας. Συμφωνώ σου λέω. Ή ας πούμε... Θα φύγει ο Παπαδόπουλος και θα έρθει ένας μέτριος center for ρεζέρβα του Κλάους. Μαγκιά είναι, ρε φίλε, να πάει να πάρει τον Ρομπέρτο. Α, τέτοιο στυλ μεταγραφών. Κάνε μια μαγκιά να γκρεμιστούν τα τσιμέντα της Τούμπας. Έτσι. Πες πόσο κάνει ο Ρομπέρτο, 4 πάρτα. Έτσι. Πάρτα.
Μόνο και μόνο για να μπει όντω στη μύτη του χοντρού και να πει τρέλα πουλά. Στην του Κασάμι το θες, Δανικό. Όχι. Όχι, δεν μου αρέσει απέκτηση. Φουστέρ, καλό, δεν είναι για τον Ηρακλή. Δανικό. Θα μείνει στον Ολυμπιακό, μη στεναχωριέ. Δεν θα πάρει δανεικού στον Ολυμπιακό. Ποιο δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει κανέναν. Δεν θα πάρει. Δηλαδή, άμα σου δίνει το Μαϊνά, πώ το λένε, το Σέντερφορ. Τον. Δεν θα πάρει. Στα Γιάννενα που έπαιζε, ρε, πέσανε λίγο. Το Μανιάτι. Το Μανιάρι. Τον είχε στην ομάδα τη καρδιά σου και τον έβγαλε. Το Μανιάρι. Δεν το θέλει. Τον είχε στην ομάδα τη καρδιά σου. Σέντερφορ, ρε. Που πα με το Μανιά, έλεγε. Έπεσε. Έλεγε που πα με το Μανιά. Έπεσε. Έλεγε που πα με το Μανιά. Πού πήγε. Τι έλεγε, θυμάσαι, τι έλεγε όταν ήταν στον Άρη. Τι έκανε. Εγώ δεν ξεχνάω. Έπεσε. Με το Μανιά. Έπεσε. Άρα τι είχα άδικο που πας με το Μανιά. Και τι θε, είχα δίκιο. Και μου τον μπασάρι τώρα για να με ρίξει και εμένα. Ρωτάω. Α, δεν τον θέλεις. Κάτσε με τον λοιπόν, Αγγελούδης. Θέατρο θα πάει ο κύριος Χαλάτσης Δημήτρης. Ο Χαλάτσης θα πάει το Μαλούχο. Το τηλέφωνο του υπάρχει στη γραμματεία. Μπράβο. Λοιπόν. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό στο κίνητο και μπορείτε να το κάνετε με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αν θέλετε το καλύτερο ανταλλακτικό της αγοράς στην καλύτερη τιμή, Αφή Κωνσταντινίδη 18133. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, μεγάλη γκάμα, μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών. Και για να ζηλεύεις λίγο, metrosport.gr, αδελφάκι με το ραπτό.gr. Τι να ζηλέψω, ρε φίλε, γιατί είσαι στην εταιρεία. Να το, τόπε. Καλά, εξηγέσαι, μάγκα. Τόπε το μάτι, το ιστικό. Μάγκα είσαι. Μάγκα είμαι. Εννοείται. ραπτό.gr, metrosport.gr. Έτσι δεν είναι, Χρήστο. Σε τρομερή μάγκες. Αναβάθμιση. Καλά, εξηγέσαι. Φέτος το καλοκαίρι. Καλά, εξηγέσαι. Κάτσε μην τρακάρω τώρα στον δρόμο. 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 Κάτσε μην